ενός καινοτόμου πιλωτικού προγράμματος με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Πειραιά, με στόχο την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των προκλήσεων στον τομέα της αστικής ασφάλειας, με αρρωγό βεβαίως την τεχνολογία και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σε μια ψηφιακή εποχή όπως είναι αυτή που ζούμε σήμερα. Κατά την εκδήλωση, λοιπόν, θα παρακολουθήσετε ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του οργανισμού Urban Innovative Actions, αστικές καινοτόμες δράσεις, μέσω της οποίας το έργο λαμβάνει τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του έργου και των εταίρων και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί μέσω ομιλιών η ενότητα της αστικής ασφάλειας, ενώ θα κλείσουμε την εκδήλωση με τις παρουσιάσεις που αφορούν στη συμβολή και τον ρόλο των τεχνολογιών. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και ονομαστικά τους συνεργάτες του Δήμου Πειραιά και εταίρους του έργου, των οποίων η συμβολή αποτελεί τη βάση για την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων στην πόλη. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εκ βαθέως τους εταίρους, το Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, τη Space Ελλάς, τη Singular Logic και τον Διεθνή Οργανισμό European Forum for Urban Security. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιός, τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την UNESCO για την υποστήριξή τους, όπως επίσης το κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, που είναι χορηγός επικοινωνίας της σημερινής εκδήλωσης. Και έχουμε κοντά μας και το Γενικό Διευθυντή της ΔΥΡΑΠ, τον κύριο Νίκο Παρασκευά, όπως επίσης τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Σταματογιάννη. Συγγνώμη αν ξεχανάω κάποιον, συγχωρέστε με. Τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε για να μην κουραστούμε, γιατί είναι λίγο μεγάλη σε χρόνο χρονικά η παρουσίαση. Να υποδεχτούμε λοιπόν θερμά την Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας, Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης του Δήμου Πειραιά, την κυρία Ανδριάνα Ζαρακέλη, για την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης. Καλησπέρα, κυρία Υποστράτηγε, κύριοι ταξίαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Εκ μέρους του Δήμου Πειραιά θέλω να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που βρίσκεστε εδώ σήμερα κοντά μας. Το σημερινό μας θέμα, το ζήτημα της αστικής ασφάλειας και η επιτυχής πρωτοβάθμια πρόληψη των κρουσμάτων παραβατικότητας στην αυτοδιοίκηση, είναι μια σύγχρονη κοινή πρόκληση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και του υπόλοιπου κόσμου. Η προστασία των πολιτών και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αποτελεί σκοπό και καθήκον για κάθε δημοτική αρχή. Για το λόγο αυτό, έχουμε θέσει και εμείς με τη σειρά μας το θέμα αυτό ως βασική προτεραιότητα για την πόλη του Πειραιά. Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε το αστικό περιβάλλον ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς. Να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον κοινωνικά και οικονομικά εύρωστο, αντιμετωπίζοντας τα φαινόμενα βίας, παραβατικότητας και ανασφάλειας, στοχεύοντας πάντα στη ρίζα του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης, αποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά την ευκαιρία που μας προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και ο οργανισμός UIA να αναπτύξουμε το έργο Be Secure, Feel Secure. Πρόκειται για ένα έργο που προσεγγίζει το ζήτημα της αστικής ασφάλειας με τρόπο καινοτόμο και σύγχρονο. Σκοπός του είναι μέσω της πρόληψης, του συμβουλευτικού αλλά και ενημερωτικού του χαρακτήρα, η μείωση του αισθήματος φόβου αλλά και η μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του παραβάτη σε κάθε επίπεδο. Μια πόλη ασφαλέστερη για τους δημότες, τους επισκέπτες, ένας ελκυστικότερος τουριστικός προορισμός. Η καινοτομία του Be Secure, Feel Secure έγκυται στην συμμετοχή άμεσων και ευρύτερων stakeholders και φυσικά τον ίδιο των πολιτών. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε ανοιχτό ένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και φορέων, θέτοντας έτσι τις δικές τους ανάγκες ως πρώτη προτεραιότητα. Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του έργου, καθώς για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων, η ανάγκη για προσαρμοσμένες στρατηγικές και λύσεις, βασισμένες αποκλειστικά στις απαιτήσεις του κάθε Δήμου ξεχωριστά και της κάθε κοινότητας ίσως, απαφεύγοντας τις ευρείες εθνικές και υπερεθνικές πρακτικές, οι οποίες δυστυχώς δεν εκφράζουν πολλές φορές τις πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, θεωρείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε αδύρυτη. Ένα
Ένα από τα πρώτα βήματα του Be Secure, Feel Secure ήταν η ίδρυση του τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας. Σε αυτό, βέβαια, θα αναφερθεί αναλυτικά στη συνέχεια η καθήλυνα αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Μπουρδάκου. Θα πω μόνο πως το συμβούλιο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο του project, αλλά και χρήσιμη παρακαταθήκη για το Δήμο μας, το Δήμο Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση του έργου Be Secure, Feel Secure. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος θα γίνουν στην πόλη μας στοχευμένες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, όπως έργα ανάπλασης παιδικών χαρών, εξαερισμός των κτηρίων και άλλα πολλά. Όλα αυτά, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το ευρύτερο σχέδιο για την αναμόρφωση του μεγάλου λιμανιού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, του μικρολιμάνου, της Πειραϊκής, το οποίο βέβαια θα συνδέεται και με τους νέους σταθμούς του μετρό, δημιουργώντας ένα τετράγωνο με τα πιο σημαντικά τοπόσημα του Δήμου μας. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, σε αυτόν εδώ το χώρο, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, έγινε ένα ακόμη σπουδαίο βήμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της πόλης, η υπογραφή της σύμβασης για την αξιοποίηση του πύργου, η οποία και σηματοδοτεί την εκκίνηση των έργων για την ανακατασκευή του μετά από 45 ολόκληρα χρόνια. Όσον αφορά τέλος το Be Secure, Feel Secure, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και το μέγεθος του έργου, δεσμευόμαστε ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι οργός στην προσπάθεια αυτή και επικουρικά και ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους φορείς και τους εταίρους που ανέλαβαν μαζί με το Δήμο του Πειραιά ένα τόσο ουσιαστικό έργο και προσδοκούμε στην επωφελή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για το συλλογικό καλό και συμφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζαρακέλη, για την πολύ όμορφη εισαγωγή, για την πολύ όμορφη έναρξη αυτής της εκδήλωσης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του έργου. Θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους της Urban Innovative Actions. Είναι η Finance Officer, η κυρία Camille Degryse. Hi everyone, I'm really happy to seize this opportunity today to take part, even remotely, to the Be Secure, Feel Secure launch event, which is actually a landmark of your project lifetime. And this is a very good moment, I think, to renew my congratulations for the approval of your project after a very competitive process. Be Secure, Feel Secure has been selected as one of the main innovative projects among applications from all over Europe in the last call for proposals, and this is something that you can be really proud of. As you know, the very aim of the Urban Innovative Actions initiative is to identify new and unproven solutions related to sustainable urban development and to test how these pilot projects work in practice and how they respond to the complexity of real life to address the given challenges. This project has been selected in the framework of a specific context with a new topic of urban security, which has been added to the European urban agenda following the specific context of urban terrorism threat in Europe. However, the urban security covers various forms of crime, and Be Secure, Feel Secure rather address this broader type of security challenges, including weak social cohesion, the sense of degradation of public spaces, the actual or perceived fear of crime, as well as the urban design-related issues. And this is very interesting from our perspective. And I would say that among the main project outputs that we are particularly eager to observe the achievements and the results, there is of course this multi-level governance gathering the police, the city, the university to address the complexity of the urban security challenges and crime prevention. There is also this ICT system for collaborative collection and analysis of crime-related data. And finally, this global preventative approach and social dimension through a number of social and spatial measures to improve security. So I would like to wish you all the best for the successful implementation of your innovative solution. You might face some difficulties and some challenges during your project implementation, as probably already occurred with the COVID-19 context. But we are really convinced that this project has the ability to bring added value to the given policy context and to inspire other cities. As you know, the very purpose of UA is to draw lessons and to share knowledge with other urban authorities across Europe. And your project is already designed with a strong focus on evaluation and transferability, and the work with your UA experts to capture the learning generated by the Be Secure, Feel Secure project will be really valuable to inspire other European urban authorities and stakeholders facing similar challenges. So I wish you all a very nice launch event
And I'm really looking forward to keep on supporting you and collaborating with you on the implementation of your innovative projects. Ο Δήμος του Πειραιά είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας και το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Με 165 περίπου χιλιάδες κατοίκους, με την απογραφή του 2011 της Ελστάτ και με μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα με αιχμή του δόρατο στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή τρέχει 12 έργα. Ένα από αυτά χρηματοδοτείται μέσω της UIA και είμαστε γι' αυτό σήμερα εδώ. Τέσσερα έχουν χρηματοδότηση από το Horizon 2020 και άλλα πολλά από Erasmus, CEF, Interreg κλπ. Τη χρηματοδότηση μέσω της UIA την καταφέραμε να την εξασφαλίσουμε μέσω μιας διαδικασίας η οποία έτρεξε μαζί με συνεργάτες από τη Singular Logic, τον Μάριο τον Ζαχαριά, τον Στέλιο τον Παντελόπουλο. Ξεκινήσαμε με την υποβολή της πρότασης το Γενάρη του 2019. Πήραμε την έγκριση τον Αύγουστο του 2019 και κατευθείαν από το Σεπτέμβριο του 2019 ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω στο έργο. Θα δώσω το λόγο στον Μάριο για να σας πει τα γενικά του έργου, τι αφορά το έργο και θα επανέλθω μετά για το ρόλο του Δήμου μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους μας, που επίσης θα αναφερθούν ο καθένας χωριστά στο ρόλο του στο έργο. Μαρία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον Μιχάλη και όλη την υπόλοιπη ομάδα του Δήμου Πειραιά για την εξαιρετική διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Δύο βασικά ερωτήματα. Είμαστε ασφαλείς? Το πρώτο ερώτημα... Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι σχετικά απλή. Ανατρέχοντας σε ιστορικές αναφορές, σε έρευνες, μπορούμε να πούμε αν η εγκληματικότητα μιας περιοχής είναι υψηλή ή χαμηλή. Στο δεύτερο ερώτημα, νιώθουμε ασφαλείς? Η απάντηση είναι λίγο πιο δύσκολη. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα σε περιοχές όπου η εγκληματικότητα μπορεί να είναι χαμηλότερη ή ακόμα και μηδενική, ωστόσο οι πολίτες να μην συμφωνούν με αυτό. Με αποτέλεσμα ο φόβος του εγκλήματος να είναι μεγαλύτερος από το έγκλημα αυτό καθεαυτό. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Κοιτώντας την αριστερή φωτογραφία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σημείο αυτό της πόλης δίνει έναν vintage χαρακτήρα, καθώς θυμίζει μέρες μιας παλιότερης εποχής. Το βράδυ όμως θα μπορούσαμε να περπατήσουμε με ασφάλεια σε αυτόν. Κοιτώντας τη δεύτερη φωτογραφία, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο βασικός λόγος της ανασφάλειας στις μέρες μας είναι το ότι δεν ξέρουμε το διπλανό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα, στη διπλανή πόρτα, και αυτό μας γεμίζει φόβο ότι σε περίπτωση κινδύνου είμαστε μόνοι μας. Αυτά ακριβώς τα ερωτήματα παλεύουμε να απαντήσουμε συνέχεια στο πλαίσιο του Be Secure, Feel Secure. Το έργο μας υλοποιείται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με το επίπεδο διακυβέρνησης και δεν είναι άλλος από το τοπικό συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας, το οποίο περιέγραψε προηγουμένως η κυρία Αντιδήμαρχος. Τα τόσπα δεν είναι κάτι καινούργιο. Τέτοια τοπικά συμβούλια είναι ευρέως διαδεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μάλιστα στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη αρκετά από αυτά που δραστηριοποιούνται σε αρκετές πόλεις. Ο δεύτερος πυλώνας υλοποίησης του έργου μας έχει να κάνει με το ψηφιακό επίπεδο και την υλοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων του τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας. Και τέλος, ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με τις χωρικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, τις οποίες θα υποδείξει το τοπικό συμβούλιο με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων και θα υλοποιηθούν εντός του Δήμου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη προδιαγραφεί συγκεκριμένες κοινωνικές και χωρικές δράσεις που θα υλοποιηθούν μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Η κοινοπραξία του έργου μας αναφέρθηκε προηγουμένως κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι από την πρώτη στιγμή στόχος μας ήταν να συμμετάσχουν οι καλύτεροι στο είδος τους για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου. Ο Δήμος του Πειραιά, ένας από τους πιο δραστήριους Δήμους στην Ελλάδα και το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας, είναι ανάδοχος του έργου μας.
Το Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας του Παντίου είναι επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και βασικός φορέας της εγκληματολογικής γνώσης που είναι απαραίτητη για εμάς. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θα μπορούσε να λείπει αστυνομία ασφαλώς από το έργο μας. Και όσον αφορά τους τεχνικούς εταίρους, οι οποίοι θα αναλάβουμε την επιτυχή υλοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων, είμαστε Singular Logic, με σημαντική εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά, με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων ψηφιακής και φυσικής ασφάλειας, και τέλος η εταιρεία Space Ελλάς, στην οποία βασικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες είναι τα συστήματα ασφαλείας, η ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και οι τηλεπικοινωνίες. Τέλος, ο μοναδικός μη ελληνικός φορέας του έργου μας είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια, EFUS, το οποίο υπό την αιγίδα του έχει σχεδόν όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες έχει τρέξει επιτυχώς έργα σχετικά με την αστική ασφάλεια. Ο ρόλος του EFUS στο έργο μας είναι να μας μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του σε θέματα αστικής ασφάλειας και να αξιοποιήσουμε μέσω αυτού το ευρωπαϊκό κανάλι επικοινωνίας, ώστε το Be Secure, Feel Secure να περάσει τα σύνορα και του Πειραιά αλλά και της Ελλάδας. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να πούμε λίγα λόγια περισσότερα για το κάθε ένα από τους βασικούς φορείς υλοποίησης του έργου, ξεκινώντας από το ΤΟΣΠΑ. Εκπρόσωποι του Τοπικού Συμβουλίου έρχονται από το Δήμο, την αστυνομία, το επιστημονικό προσωπικό, το οποίο σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την εγκληματολογία, και συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές και επιχειρηματικές περιοχές του Δήμου. Στόχος όλων αυτών και μέλημά τους είναι η προώθηση της αστικής ασφάλειας και η βελτίωση του αισθήματος ασφάλεια των πολιτών, ακολουθώντας πάντα την συμμετοχική προσέγγιση. Όσον αφορά το ψηφιακό επίπεδο του έργου, το βασικό εργαλείο που θα υλοποιηθεί για να υποστηρίξει τις ενέργειες του ΤΟΣΠΑ ονομάζεται Κούριμ. Όπως μπορείτε να δείτε τα αρχικά, Collaborative Urban Risk Management Platform, πρόκειται για μια πλατφόρμα συνεργατικής διαχείρισης αστικών κινδύνων. Συγκεκριμένες δομημένες και αδόμητες πληροφορίες εισέρχονται στο σύστημα Κούριμ, οι οποίες προέρχονται από τέσσερις βασικές πηγές. Πρώτη και κύρια πηγή είναι οι ίδιοι πολίτες. Στο πλαίσιο του έργου, σκοπεύουμε στην δημιουργία κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο γειτονιάς και σε επίπεδο υποπεριοχών του Πειραιά μέσω της χρήσης μιας mobile εφαρμογής. Μέσα από αυτήν την εφαρμογή, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν συγκεκριμένα κακώς κείμενα στις περιοχές τους, αλλά και να εκφράσουν τους φόβους τους με όσο πιο δυνατόν συγκεκριμένο τρόπο, σεβόμενοι τους περιορισμούς ιδιωτικότητας, όπως και το GDPR. Μέσα από αυτήν την επικοινωνία που θα προωθήσουμε μεταξύ των πολιτών, ο Δήμος δεν μένει αμέτωχος, θα έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία και συγκεκριμένα στις πληροφορίες που είναι χρήσιμες ώστε να επιληφθεί συγκεκριμένων ζητημάτων για τη βελτίωση της αστικής ασφάλειας και του αισθήματος φόβου των πολιτών του. Η δεύτερη πηγή πληροφοριών είναι οι έξυπνες υποδομές πόλης. Συγκεκριμένοι έξυπνοι αισθητήρες θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία του Πειραιά με στόχο να δώσουν χρήσιμη πληροφορία στα συστήματά μας. Στη συνέχεια, έχουμε τις ιστορικές αναφορές εγκληματικότητας που θα προέρχονται από την ελληνική αστυνομία. Και τέλος, πληροφορία σχετική με την αστική ασφάλεια και του αισθήματος φόβου των ανθρώπων που θα προέρχεται από ανοιχτά δεδομένα διαδικτυακών πηγών όπως websites, forums και social media. Όλες αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται από το σύστημα Κούριμ, το οποίο έχει 5 βασικές λειτουργικότητες.
Ξεκινώντας από κάτω, η λειτουργία του Data Fusion είναι υπεύθυνη για την κανονικοποίηση αυτής της πληροφορίας, ώστε να είναι επεξεργάσιμη από όλο το υπόλοιπο σύστημα. Το Web Mining and Open Intelligence είναι υπεύθυνο για την έξυπνη σάρωση των διαδικτυακών πηγών και την αλίευση των σωστών πληροφοριών. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αναφορικά με τις απειλές και τους αστικούς κινδύνους μοντελοποιούνται ώστε να τροφοδοτήσουμε τη σειρά τους στην καρδιά του συστήματος, η οποία δεν είναι άλλη από την συνεργατική διαχείριση αστικών κινδύνων και την αξιολόγησή τους. Πέρα από την αξιολόγηση αστικών κινδύνων, στόχος μας είναι και η αξιολόγηση των ψηφιακών απειλών, οι οποίες μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αστική ασφάλεια. Η εν λόγω λειτουργικότητα στηρίζεται σε μια καινοτόμο μεθοδολογία διαχείρισης ρίσκου, η οποία έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και θα περιγραφεί στην τρίτη ενότητα του Δήμου, της παρούσας εκδήλωσης. Τέλος, η πληροφορία που γεννιέται από την αξιολόγηση αυτών των κινδύνων οπτικοποιείται ώστε να δώσει στο ΤΟΣΠΑ μια ευκρινή εικόνα για την αστική ασφάλεια και το αίσθημα των πολιτών του και πού ακριβώς υπάρχει ανάγκη. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, συγκεκριμένες χωρικές και κοινωνικές παρεμβάσεις έχουν ήδη προδιαγραφεί για να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου πέραν αυτών που θα προτείνει το τοπικό συμβούλιο. Αυτές στηρίζονται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό με σκοπό την αντιμετώπιση του εγκλήματος. CP10 είναι ο όρος που είναι ευρέως γνωστός στους κόλπους εγκληματολογίας και έχει να κάνει ακριβώς αυτό με την σχεδίαση του αστικού περιβάλλοντος με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας. Στο πλαίσιο του έργου μας, συγκεκριμένες παιδικές χαρές θα ασφαλιστούν και θα ανακαινιστούν. Θα επικεντρωθούμε στην προστασία εγκαταλειμμένων κτηρίων, τα οποία μπορούν να είναι δυνάμη λίκνα παραβατικότητας, και τέλος στον εξοραϊσμό βανδαλισμένης περιουσίας, καθώς και περιοχών με εικόνα εγκατάλειψης. Οι κοινωνικές δράσεις που θα υλοποιήσουμε σχετίζονται, αλλά δεν περιορίζονται, σε εκπαιδευτικές ενότητες σε σχολεία, αναφορικά με την αστική ασφάλεια, αλλά και την προστασία των παιδιών από bullying, cyberbullying και άλλα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας, την εκπαίδευση των τοπικών επιχειρηματιών σε θέματα αστικής ασφάλειας, φιλικά όμως προς το καταναλωτικό κοινό, και τέλος θα δημιουργηθεί μια δομή υποστήριξης θυμάτων εγκληματικότητας στο πλαίσιο του έργου με την βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ποια είναι η προσδοκόμενη αξία για το Δήμο και τους πολίτες του από το Be Secure, Feel Secure? Πρώτο και κύριο, η αστική ασφάλεια. Μέσα από τις δράσεις που θα υλοποιήσουμε και μέσα από την πληροφόρηση που θα λάβει ο Δήμος και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποσκοπούμε στην καλύτερη γνώση και στην καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων αστικής ασφάλειας, αλλά και στην βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η πλατφόρμα Κούριμ στα χέρια της αστυνομίας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο προγνωστικής αστυνόμευσης. Predictive policing είναι ο όρος στα αγγλικά, σύμφωνα με τον οποίο η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ιστορικά δεδομένα μέσα από τις δικές της αναφορές, καθώς και πληροφορία που θα λαμβάνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από τις υπόλοιπες πηγές που αναφέραμε, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των πόρων της, ώστε να τροποποιήσει την αστυνόμευσή της σε σημεία της πόλης που πραγματικά έχουν ανάγκη. Είπαμε ότι πέρα από τους αστικούς κινδύνους, στόχος μας και μέλημά μας είναι και η αντιμετώπιση και η κάλυψη της ψηφιακής ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών του Δήμου, οι οποίες σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αστική ασφάλεια της πόλης. Τέλος, η βασική πρόκληση του έργου μας είναι η συνεργατικότητα. Να προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών, μεταξύ
του Δήμου, της αστυνομίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την βελτίωση του περιβάλλοντος αστικής ασφάλειας στην Πειραιά. Ακολουθώντας την συμμετοχική προσέγγιση στην πρόληψη της παραβατικότητας και έχοντας στα χέρια μας τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά και τους κατάλληλους ανθρώπους, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Να το καταφέρουμε ώστε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο τον Πειραιά και να τον κάνουμε μια πόλη ακόμα ασφαλέστερη και ακόμα πιο φιλόξενη για τους ανθρώπους του. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμος του Πειραιά έχει τη συνολική διαχείριση του έργου. Συμβατική του υποχρέωση, αλλά και πυρήνας του έργου, ήταν η σύσταση τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας, με τη βοήθεια βέβαια πάντα του Παντίου Πανεπιστημίου και της κυρίας Ραφωνίτου. Σχεδιάζεται μια δομή πληροφόρησης και υποστήριξης θυμάτων παραβατικότητας, κοινωνικές και ενημερωτικές παρεμβάσεις σε διάφορους φορείς του Δήμου και σε σχολεία, καθώς και σημαντικές χωρικές παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές και κτίρια, όπου αυτό χρειάζεται κυρίως στο πέμπτο διαμέρισμα. Κατά τη συγγραφή του έργου, ξεχωρίσαμε κυρίως το δεύτερο και το πέμπτο διαμέρισμα. Το δεύτερο διαμέρισμα, γιατί κυρίως εκεί είναι το εμπορικό κομμάτι του Δήμου και εκεί σκοπεύουμε να έχουμε δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση των τοπικών επιχειρηματιών, τη διοργάνωση των αθλητικών, κάποιων αθλητικών δραστηριοτήτων για τις πιλωτικές δοκιμές του συστήματος Κούριμ. Στο πέμπτο διαμέρισμα έχουμε κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία και έχουμε και το κύριο κομμάτι των χωρικών παρεμβάσεων, δηλαδή την ανακατασκευή παιδικών χαρών, τον εξοραϊσμό βανδαλισμένων κτηρίων και ασφάλιση εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Είναι σαφές όμως ότι το Κούριμ και το έργο δεν αφορά μόνο την δεύτερη και την πέμπτη κοινότητα, αλλά όλο το Δήμο. Σας ευχαριστώ. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο, ένα σύντομο χαιρετισμό και συνοπτική εισαγωγή για την αστική ασφάλεια από την UIA Expert της Urban Initiative Actions, Edna Pezza. Χαίρετε. My name is Edna Pezza and I am the UIA Expert on Urban Security. I am an architect and urbanist and a PhD researcher at the University of Paris on the topic of safe public spaces. I am very excited to be part of the team for the Be Secure, Feel Secure project. Well, security is a complex notion, to say the least. We talk about security when referring to crime, to unemployment, or even in the past months to a virus. It is a concept that can have a direct impact on how we carry on every day and on how we plan and build urban spaces. With this in mind, security needs to be much more than cameras and alarms. It is understanding people, their needs, their everyday fears, their everyday concerns. It is taking the time to plan for prevention rather than for reaction. It is combining different methods and teams, from policing to public space interventions and citizen engagement. So it begs the question, how can we create safe cities for everyone? This project is a chance to answer this question. This is a great challenge and a great opportunity to test innovative solutions and to make the city of Piraeus a landmark for this kind of new approaches on how to make safe and humane urban environments. Well, I expect I will get to meet you all in person shortly, and I look forward to collaborating with you all. See you soon. Αυτή ήταν λοιπόν η κυρία Πέζα. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα δούμε λίγο τον ρόλο των εταίρων στο έργο και θα ξεκινήσουμε από την καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, επιστημονική υπεύθυνη του Παντίου για το Be Secure, Feel Secure και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά, την κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Σας ευχαριστήσω που είστε εδώ.
Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές λόγω των μέτρων της πανδημίας και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να περιορίσουμε κατά πολύ τους καλεσμένους μας. Ελπίζουμε σε μια επόμενη φορά, χωρίς τόσα μέτρα και με τη δυνατότητα, να έχουμε ένα ευρύτερο κοινό. Παρ' όλα αυτά, μας δίνεται η ευκαιρία μέσα σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση που κάνουμε τώρα να πούμε ποιος είναι ο ρόλος μας σε αυτό το έργο, πολύ συνοπτικά, γιατί μετά, στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτά που έχουμε κάνει και σε αυτά που σχεδιάζουμε. Έτσι, λοιπόν, λίγα λόγια για το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας, τα οποία για το Πάντιο μπορεί να σας είναι ήδη και γνωστά. Είναι ένα από τα, το πέμπτο αρχαιότερο, μάλλον, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Η ίδρυσή του συνδέεται με τον Κύπριο Γεώργιο Φραγκούδη και τον Βολιώτη Αλέξανδρο Πάντο, τους δύο αυτούς τους ένωνε ένα κοινό όραμα. Το όραμά τους ήταν η ίδρυση στην Ελλάδα μιας σχολής πολιτικών επιστημών αντίστοιχης αυτής του Παρισιού. Έτσι, λοιπόν, μετά από τα στάδια τα οποία δεν προλαβαίνω τώρα να σας αναφέρω αναλυτικά, αλλά είναι πολύ αναλυτικά, περιγράφονται πολύ αναλυτικά και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας, στις 2 Ιανουαρίου 1927, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, έθετε το θεμέλιο λίθο του κεντρικού κτηρίου που βρίσκεται σήμερα στη Λεωφόρο Συγκρού. Τα μαθήματα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο ξεκινούν τον Νοέμβριο του 1930 και 2 χρόνια μετά θεμελιώνεται, ιδρύεται και η έδρα εγκληματολογίας με τα στοιχεία ιατροδικαστικής, στην οποία δίδαξε, ο πρώτος καθηγητής που δίδαξε ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Γαρδίκας. Έτσι, λοιπόν, μέσα από μια τέτοια μακρά ιστορία, φτάνουμε σήμερα να έχουμε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο τον μοναδικό στην Ελλάδα τομέα εγκληματολογίας. Ευχόμαστε σύντομα να έχουμε και το τμήμα εγκληματολογίας. Είναι εδώ και ο ιδρυτής του τομέα μας, ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Φαρσεδάκης, που γνωρίζει και εκείνος, γιατί έχουμε δώσει κοινούς αγώνες προς αυτή την κατεύθυνση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και το Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο το 1989 πήρε το όνομά του ως Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και πλέον σήμερα διαθέτει 9 ακαδημαϊκά τμήματα τα οποία καλύπτουν το ευρύ φάσμα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Το εργαστήριό μας, το Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας, είναι σχετικά νέο, ιδρύθηκε το 2015 και καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης μας και ιδιαίτερα των αστιακών εγκληματικών φαινομένων. Παρότι έχει μικρή ζωή μέχρι τώρα, νομίζω ότι το έργο του είναι αντιπροσωπευτικό. Έχει ολοκληρώσει ήδη μια ευρεία διαγνωστική έρευνα στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Έχει αναλάβει 2 ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό και άλλο ένα, το οποίο ξεκινάει σύντομα το Σεπτέμβριο. Στο ίδιο πεδίο εντάσσεται και με τη συνεργασία και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ασφάλεια της Πόλης, που εκεί είναι ο συντονιστής εταίρος, καθώς και ένα εθνικό πρόγραμμα για τη χαρτογράφηση αστιακής εγκληματικότητας στο πλαίσιο του ΕΛΙΔΕΚ. Παράλληλα, διεξάγει πολλά σεμινάρια και ημερίδες, ενώ έχει υπογράψει σειρά πρωτοκόλων συνεργασίας που αυξάνουν συνέργειες στο πεδίο της επιστήμης μας και λειτουργεί συμβουλευτικά και αφιλοκερδώς σε συνεργασία με πολλούς δήμους για τη δημιουργία τοπικών συμβουλίων πρόληψης της παραβατικότητας. Τώρα, στο έργο αυτό, το Πάντιο είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του BSFS και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες, το Δήμο Πειραιά, τη Singular Logic και όλους όσους έχουμε φτάσει τώρα να συνεργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο. Συντόνισε την ίδρυση του τοπικού συμβουλίου πρόληψης του Πειραιά και λειτουργεί έως και τώρα συντονιστικά στην πορεία των δράσεών του. Ορίζει τις προδιαγραφές σύστασης και λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Θυμάτων Εγκληματικότητας, που
πολύ σύντομα θα συσταθεί και θα λειτουργήσει και αυτό στον Πειραιά, σχεδιάζει δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέματα εγκληματικότητας, ημερίδες, σε σχολεία, σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των καταστηματαρχών, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. Και διεξάγει τη διαγνωστική έρευνα που ήδη ολοκληρώθηκε το πρώτο της στάδιο με την βοήθεια των εξωτερικών συνεργατών μας και να ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία αυτή τη ράση, η οποία πολύ σύντομα ανταποκρίθηκε πράγματι στη συνεπήγουσα ανάγκη να ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα αυτής της έρευνας στο δεύτερο και πέμπτο διαμέρισμα και θα επαναληφθεί, έτσι κυρία Καρακλιού, μη έχετε δουλειά ακόμα μπροστά σας, θα επαναληφθεί μετά από ένα χρόνο με το χαρακτήρα πια της αξιολόγησης των που θα έχουν μεσολαβήσει. Να δούμε πολύ σύντομα τα κύρια, έτσι, τα βασικά ορόσημα της πορείας μας μέχρι τώρα. Με την συνεργασία και τα ευήκοα ότα του Δήμου Πειραιά και της κυρίας Ζαρακέλη, ιδρύθηκε 15 Τετάρτου του 20 το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης του Πειραιά. Και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη του συνεδρίαση, θα σας τα πει και η πρόεδρός του, η κυρία Μπουρδάκου. Όσον αφορά τη δικτύωση που επιχειρούμε, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το τοπικό συμβούλιο ουσιαστικά και να παραμείνει στον Πειραιά ακόμα και όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, είναι η δικτύωση. Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε πολλές συμβουλευτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των κοινωνικών και θεσμικών φορέων, αρχής γενομένης από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά και τη διευθύντριά της, την κυρία Κουζούμη, που την καλησπερίζουμε γιατί είναι εδώ μαζί μας, τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, την Ιερά Μητρό, το Δικηγορικό Σύλλογο και ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρό του, τον κύριο Σταματογιάννη, για την άμεση ανταπόκρισή του. Ελπίζουμε και στη συνέχιση της συνεργασίας, τα παιδικά χωριά SOS και πολλούς άλλους φορείς που θα έχω την ευκαιρία να σας δείξω στην επόμενη παρουσίασή μου, μια και τώρα αυτή πρέπει να είναι λιγόλεπτη και να τηρήσω το πεντάλεπτό μου που μάλλον δεν το έχω τηρήσει. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα, αφού ενημερώθηκαν οι φορείς, διερευνήθηκε η δυνατότητα να τεθούν τα πεδία, τα κοινά πεδία της συνεργασίας μας με αυτούς τους φορείς, έτσι ώστε το τοπικό συμβούλιο να μπορεί με τις συνέργειες που θα αναπτύξει να επιτύχει όχι απλώς τη δικτύωση, αλλά την ουσιαστική ενημέρωση της κοινής δράσης, αυτές που θα ακολουθήσουν αρχικά στο πλαίσιο του προγράμματος και που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός μας στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για τη λειτουργία και της πρώτης μονάδας υποστήριξης θυμάτων στον Πειραιά από πλευράς του Δήμου και γι' αυτό και οι υπηρεσίες του ΚΕΘΗ μας φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμες που λειτουργούν για την προστασία των γυναικών αλλά και άλλες υπηρεσίες που θα συναντήσουμε στην πορεία. Προτέλος, η έρευνα πεδίου στην οποία αναφέρθηκα πριν, υλοποιήθηκε ήδη το πρώτο στη σκέλος, είναι μια διαγνωστική έρευνα, η οποία έγινε στα δύο διαμερίσματα, το δεύτερο και το πέμπτο. Τα απορίσματά της σύντομα θα ανακοινωθούν και έχει σαν στόχο να καταδείξει τους δείκτες της ανασφάλειας, δηλαδή ποια είναι τα σημεία τα οποία συγκλίνουν έτσι ώστε να δημιουργούν τα μεγαλύτερα επίπεδα ανασφάλειας των πολιτών. Δεν είναι κοινά, δεν είναι τόσο απλά. Δεν σημαίνει ότι μια φτωχική γειτονιά είναι η γειτονιά στην οποία δημιουργείται αναγκαστικά περισσότερη ανασφάλεια. Μπορεί, αν συμπέσει και με άλλους παράγοντες, δεν είναι ένας ο παράγων ο οποίος δημιουργεί φυσικά αυτά τα προβλήματα και εμάς ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τους ουσιαστικούς παράγοντες έτσι ώστε και να οδηγηθούμε στην πρόληψη και αντιμετώπιση τους. Τέλος, έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν μία πολύ ουσιαστική και μεγάλη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων και μία έρευνα βιβλιογραφική, η οποία αφορά τόσο τα διεθνή πρότυπα αστεακής ασφάλειας, όσο και το πλαίσιο σύστασης δομής και λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων. Η ομάδα μας είναι μεγαλύτερη από αυτή, αλλά είναι στο πλαίσιο των εξωτερικών συνεργατών. Οι μόνιμοι συνεργάτες, εκτός από την υποφαινομένη,
Είναι ο συνάδελφος από το Τμήμα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναπληρωτής καθηγητής ο κύριος Μιμής, που έχει αναλάβει όλο το έργο της χαρτογράφησης και πραγματικά υπόσχεται πολλά. Είναι η διδάκτορ εγκληματολογίας η κυρία Ελένη Κοντοπούλου, ο διδάκτορ κοινωνικής στατιστικής ο κύριος Δημήτρης Καλαμάρας, είναι η κοινωνιολόγος και ψυχολόγος η κυρία Χαρά Βλαστάρη Διοπουνιώτου, η διδάκτορ νομικής κυρία Κατσογιάννου, η ειδική συνεργάτη η κυρία Γκουσδοβά, ο υποψήφιος διδάκτορ Θάνος Συνολάκης, αλλά έπονται κι άλλοι οι οποίοι θα μας βρουν στην πορεία και επίσημα, ενώ είναι ήδη κοντά μας, όπως ο αγαπητός συνάδελφος από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ο κύριος Μπαμπαλιούτας, ο οποίος ήδη μας συνδράμει, αλλά νομίζω θα αναλάβει και πιο θεσμικό ρόλο. Αυτά προς το παρόν και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι καταρχάς πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας και που ξεκίνησε επιτέλους αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το οποίο θυμάμαι χαρακτηριστικά και έτσι θέλω να το αναφέρω είναι όταν έστειλε ένα mail η κυρία Ζαραφωνίτου πριν ένα χρόνο και λέει πρέπει να λάβει μέρος η ελληνική αστυνομία σε αυτό το πρόγραμμα. Προσπαθούσαμε με τους συνεργάτες, οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα, οι παλιοί μου συνεργάτες μάλλον, στην υπηρεσία που ήμουν τότε, ο κύριος Μιλωνόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Μάζης, προσπαθούσαμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η αξία του προγράμματος για την ελληνική αστυνομία. Είναι πολύ σημαντικό. Τελικά μάλλον τα καταφέραμε, κάτι καταφέραμε. Οπότε αυτό μου δίνει διπλάσια χαρά. Να πούμε λίγο για την ελληνική αστυνομία. Τι κάνει, ποια είναι η ταυτότητά της. Η ελληνική αστυνομία είναι ένας φορέας του στενού δημόσιου τομέα. Είναι μια αρχή επιβολής του νόμου, για να μιλήσουμε λίγο με τους όρους που μιλάει η Ευρώπη. Και έχει τα καθήκοντά της, είναι πανελλαδικά. Να αναφερθούμε λίγο ιστορικά, πώς προέκυψε. Το 1984, μετά την ενοποίηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων, με το νόμο 1481, ήρθε στη μορφή που είναι σήμερα. Βέβαια, η αποστολή της με το νόμο 2800 του 2000 έχει αποκρισταλωθεί ποια είναι η αποστολή της. Ποια είναι αυτή, η εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και αυταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας, γενικής αστυνόμευσης και τροχέας. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. Και επιπλέον την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα, τον έλεγχο της στήρησης των διατάξεων που αφορούν αυτά την είσοδο και την έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών μέσα από το συντονιστικό όργανο, που έχει σαν κατεύθυνση να αναπτύσσει δράσεις, αλλά και να, αυτό που θέλει να δώσει η αξία στην ανάπτυξη των δράσεων είναι και η εξωστρέφεια, πέρα από τις δράσεις. Το Αρχηγείο έχει προχωρήσει πάρα πολύ, καθώς συμμετέχει σε πολλά κονσόρσιουμ, σε πολλές κοινοπραξίες, 17 ερευνητικά δράσεις στο πρόγραμμα Horizon 2020. Οι οποίες μαζί με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, που είναι ο δορυφόρος της ελληνικής αστυνομίας στα θέματα ασφάλειας, κατεβαίνουμε σε όλες αυτές τις δράσεις και έχουμε και διεθνείς συνεργασίες. Σαν αρχή επιβολής του νόμου, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχει τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επίσης, ενδεικτικά, έχουμε υποβάλει προτάσεις με επιτυχή υποβολή σε ανταγωνιστικά προγράμματα και έχουμε πάρει προγράμματα και στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που οι προσκλήσεις αυτές εκδίδονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και στο πρόγραμμα Hercules, που είναι του οργανισμού Όλαφ, που είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός κατά της απάτης, που αναπτύσσονται εργαλεία καινοτόμα προδικαστικής έρευνας στα πλαίσια των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας στο συγκεκριμένο έργο. Εμείς, ο ρόλος μας είναι αυτός του τελικού χρήστη, και ο οποίος θα συμμετάσχει στην πιλωτική εφαρμογή αυτής της πλατφόρμας και των εργαλείων που θα αναπτυχθούν. Βέβαια, υπάρχει και η αποθήκη των δεδομένων, των στατιστικών που έχει η αστυνομία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του έργου. Θα παρέχουμε όλη την αναγκαία πληροφόρηση για τις επιχειρησιακές, οργανωτικές και νομοθετικές απαιτήσεις που επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη για να αναπτυχθούν τα συγκεκριμένα εργαλεία. Βέβαια, θα δώσουμε μια προτεραιότητα στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη στα πλαίσια του GDPR, του κώδικα, και θα συνδυάσουμε όλη αυτή την αποτελεσματικότητα με τις τεχνολογικές λύσεις τις οποίες θα αναπτύξουν οι υπόλοιποι partner, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχουμε για αυτό το έργο, και πιστεύω ότι θα τα έχουμε στο 100%, προσδοκούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο της συνεργασίας και τη διαλειτουργικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, ιδίως με τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Η ελληνική αστυνομία έχει ένα άλλο έργο, το οποίο λέγεται Smart Policing, το οποίο έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του, τελειώνει σε 6-7 μήνες. Οπότε, σε συνδυασμό με αυτό το έργο, θα δώσει μια υπεραξία στη μικροεγκληματικότητα, θα την αναδείξει προκειμένου να την αντιμετωπίσει. Η αστυνομική διεύθυνση Πειραιά, σε συνεργασία των δύο αυτών έργων, θα μπορεί να έχει μια χαρτογράφηση της περιοχής της, να δει πού είναι η εγκληματικότητα, με τα ιστορικά στοιχεία και τα σημερινά στοιχεία, και με αυτή την τεχνολογία να προχωρήσει παραπέρα, να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη μικροεγκληματικότητα. Όταν σχεδιαζόταν το έργο και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποια θα είναι η αξία για την αστυνομία, αυτό που σκεφτήκαμε με τους συνεργάτες και το συζητάγαμε ήταν το εξής. Έχουμε μια παιδική χαρά. Κάποια στιγμή το απόγευμα δεν έχει φωτισμό. Κάποιος πρέπει να ειδοποιήσει τον αρμόδιο για να πάρει το feedback, γιατί δεν έχει 1000 μάτια ο Δήμος Πειραιά, και αυτός παίρνει μια πληροφορία. Άρα το απλό είναι αν θα έχει φωτισμό. Το πιο δύσκολο. Πάει κάποιος το παιδί του στην παιδική χαρά και βλέπει έναν ύποπτο, ο οποίος περνάει μία φορά, κοιτάζει τα παιδάκια, ξαναπερνάει, ξανακοιτάζει. Κάτι ύποπτο συμβαίνει. Θα ήθελαν οι υπεύθυνοι του Πειραιά να έχουν αυτή την πληροφορία. Αν περάσει από εκεί το περιπολικό ή μηχανή της ομάδας Δίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μικροεγκληματικότητα. Τώρα πήραμε ένα απλό παράδειγμα για να δώσουμε τι αξία θα δώσει αυτό το έργο, για να το πούμε. Στα πλαίσια όμως αυτού του έργου θεωρώ ότι θα υλοποιηθούν πολλά. Το θέμα είναι ότι θα υπάρξει και μια όσμωση μεταξύ των υπηρεσιών. Θα υπάρχει μια καλύτερη γνωριμία, μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Και στα πλαίσια αυτών των τοπικών συμβουλίων θεωρώ ότι θα γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Γενικότερα όμως πρέπει να τηρούμε την αρχή ότι η ασφάλεια για τον πολίτη δεν είναι μόνο ζήτημα αστυνομικό, αλλά απαιτεί συμπράξεις, συμμετοχικότητα, στόχοι οι οποίοι ευελπιστούμε ότι θα επιτευχθούν με τη δράση Be Secure, Feel Secure. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Singular Logic και είχα την τύχη να είμαι από τους βασικούς σχεδιαστές αυτής της πρωτοβουλίας. Θα σας πω δύο πράγματα για την εταιρεία. Είμαστε μια σχετικά γνωστή εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής και παλιά σχετικά. Ασχολούμαστε με δύο βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων. Η μία είναι κάνουμε προγράμματα πληροφορικής για μικρές και μεσαίες εταιρείες που τα χρησιμοποιούν. Είναι περίπου καμιά 30.000 σε όλη την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή δουλεύουν με προγράμματα της εταιρείας. Εκτός αυτού, βέβαια, το άλλο μας βασική δραστηριότητα είναι ότι κάνουμε μεγάλα έργα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Με ως πιο γνωστό έργο, αυτό που μας ξέρει και όλος ο κόσμος, είναι το έργο των εκλογών, όπου βοηθάμε το Υπουργείο Ιστορικών να προβάλλει και να διαχειριστεί τα αποτελέσματα σε κάθε εκλογική δραστηριότητα.
Είμαστε μια εταιρεία περίπου 340 ανθρώπων και έχουμε παρουσία επίσης στην Κύπρο και στη Ρουμανία. Το τμήμα που ασχολείται με ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένα τμήμα που δουλεύει, είναι αρκετά χρόνια στην εταιρεία και προσπαθεί να της δώσει έτσι τον φρέσκο αέρα και μια νέα το πώς θα μπορεί να δημιουργήσει και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στο μέλλον σε διάφορους τομείς στους οποίους είτε δραστηριοποιείται είτε όχι ακόμα η εταιρεία. Σε τομείς, γιατί πάντα όντας μια εταιρεία πληροφορικής προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να υποβοηθήσουμε μέσω αυτής της τεχνολογίας και της πληροφορικής τη λειτουργία εταιριών και οργανισμών. Έχουμε ασχοληθεί σε όλη την πορεία με διάφορες περιοχές έτσι, που προσπαθούμε, όπως σας είπαμε, την πληροφορική να βοηθήσουμε τη λειτουργία, είτε πρόκειται για logistics, είτε πρόκειται για smart energy, είτε πρόκειται για e-health, είτε πρόκειται για e-government, αλλά και κυρίως εδώ που ο βασικός λόγος που έτσι, είχαμε το expertise που φέρνουμε είναι πάνω στην ασφάλεια. Στο συγκεκριμένο έργο είμαστε επικεφαλής, εδώ πέρα βέβαια δυστυχώς είναι από κωδικούς, αλλά τέλος πάντων είμαστε επικεφαλής του πακέτου εργασίας 5 που έχει να κάνει με την ανάπτυξη τεχνολογιών και ευελπιστούμε να, σε αυτό το κομμάτι να δούμε όπως έτσι το είχαμε σκεφτεί στην αρχή το έργο να μπορέσει να δώσει να αφήσει ένα αποτύπωμα θετικό στον Πειραιά και βασικά, όπως πολύ ωραία αναφέρθηκε προηγουμένως, να μπορέσουμε να δούμε τους φορείς να συνεργάζονται για να δούνε την ασφάλεια με ένα διαφορετικό τρόπο που μπορεί να είναι πραγματικά πιο αποτελεσματικός για τους πολίτες τελικά. Έτσι, αυτό είναι ένας από τους βασικούς νομίζω στόχους και μακάρι το έργο αυτό στο τέλος να ξαναβρεθούμε, να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα και για χρόνια να αναφέρεται ότι όλα αυτά ξεκινήσανε από το έργο που λεγόταν Be Secure, Feel Secure. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση για την οργάνωση σε αυτό το πανέμορφο χώρο. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι το πανεπιστήμιο της πόλης του Πειραιώς εδώ πέρα. Οπότε έχουμε πάρα πολλές σχέσεις για πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, σαν ομάδα εμείς για πρώτη φορά κατεβαίνουμε σε κάποιο συγκεκριμένο έργο, παρά το ότι είχαμε πάρα πολλές φορές συζητήσεις για διάφορα άλλα έργα και διάφορες άλλες συνεργασίες. Αλλά με το Πανεπιστήμιο γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές συνεργασίες. Το Πανεπιστήμιο έκλεισε πέρσι τα 80 χρόνια, όχι βέβαια ως Πανεπιστήμιο, όπως είπε και η κυρία Ζαραφωνίτου. Παλιότερα ήμασταν και εμείς σχολή βιομηχανικών σπουδών και μετά δημιουργήθηκε το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ο ειδικός λογαριασμός με τον οποίο κατεβαίνουμε στα διάφορα έργα. Και είναι ένας οργανισμός ο οποίος ενδιαφέρεται για έρευνα και ανάπτυξη με ένα συνεργατικό τρόπο. Έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλά έργα, περισσότερα από 1.000 έργα και τα έργα αυξάνονται καθημερινά γιατί οι νέοι συνάδελφοι που έρχονται στο Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ δυναμικοί και ενδιαφέρονται για να αναπτύξουν την έρευνα και να έχουν συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πάρα πολλά σεμινάρια ιδιαίτερα στους χώρους των επιστημών των οικονομικών, χρηματοοικονομικής και διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, αλλά και ως τεχνικά τμήματα. Έχουμε το τμήμα πληροφορικής, το οποίο ανήκω εγώ, είναι το τμήμα ψηφιακών συστημάτων και το τμήμα βιομηχανικής διοίκησης τεχνολογίας. Οπότε, ενώ πολλοί κόσμοι δεν συνδέουν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με τεχνολογικές σπουδές, έχουμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία εκεί και ιδιαίτερα σε ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχουν φορές που, ιδιαίτερα στον χώρο της ασφάλειας, έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική και συνεχή παρουσία την τελευταία 15ετία. Η ομάδα που συμμετέχει στο έργο αυτό είναι η ομάδα του Εργαστηρίου Ασφάλειας, το οποίο έχει ιδρυθεί εδώ και πάνω από 15 χρόνια και επίσημα την τελευταία τετραετία με συγκεκριμένο ΦΕ κτλ. Το οποίο είπε από την κυρία Δέσποινα Πολέμη, που δεν είναι εδώ σήμερα. Διευθυντής αυτή τη στιγμή είναι ο συνάδελφος, ο αναπληρωτής καθηγητής, ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντινικολάου. Εγώ συνεργάζομαι με το εργαστήριο, μαζί με το εργαστήριο δικτύων, στο οποίο ανήκω και διευθύνω. Και έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και θέματα στον Πειραιά, συνεργασία μακρόχρονη με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, με τη Singular Logic, όπως ανέφερε πριν ο κύριος Παντελόπουλος, αλλά και με άλλους οργανισμούς και εταιρείες, σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ασφάλεια σε ένα περιβάλλον πλοίων και γενικότερα θαλάσσιων μεταφορών, περιβάλλοντος. Έχουμε ιδιαίτερη ανάπτυξη στο εργαστήριό μας για θέματα εκπαίδευσης σε όλους τους χώρους, με μια σειρά από μεταπτυχιακά προγράμματα και μεταπτυχιακό στην ασφάλεια, μεταπτυχιακό στα δίκτυα, στο λογισμικό, στο ψηφιακό πολιτισμό. Έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σεμιναρίων και άλλων τέτοιων ενεργειών.
Για να τελειώνω, ο ρόλος μας στο project είναι ότι θα εργαστούμε να κάνουμε τις προδιαγραφές στο curing που αναφέρθηκε πριν, που είναι το Urban Risk Management, η εμπειρία μας σε προηγούμενες μεθοδολογίες ανάπτυξης ρίσκου. Μας βοηθάει έτσι ώστε να δούμε εδώ πέρα πώς μπορούμε να μεταφέρουμε την προηγούμενη εμπειρία μας στο καινούριο χώρο, στο αστικό περιβάλλον, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των προδιαγραφών, έχοντας ως βάση τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που σας ανέφερα προηγούμενα, να βοηθήσουμε όλες τις ενέργειες οι οποίες είναι και να υποστηρίξουμε στα πιλωτικά προγράμματα. Και βέβαια ένα βασικό κομμάτι είναι να έχουμε εκδηλώσεις διάχυση των αποτελεσμάτων. Πρώτη εκδήλωση σημερινή, πολύ καλή οργανωμένη από το Δήμο Πειραιά. Αλλά και εμείς ως Πανεπιστήμιο έχουμε ένα ολόκληρο διαφορετικό χώρο διάχυση των αποτελεσμάτων στους ανθρώπους, στους φοιτητές μας, που είναι πάνω από 15 με 20 χιλιάδες προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, στις οικογένειές τους, που ένα μεγάλο μέρος από αυτούς μένουν μόνιμα εδώ ή έρχονται για να σπουδάσουν στην πόλη του Πειραιά. Ευχαριστώ και πάλι και καλή επιτυχία στο έργο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι σήμερα στην εναρχτήρια εκδήλωση του BSFS. Και η χαρά μου είναι διπλή, γιατί στο έργο αυτό βρίσκουν εφαρμογή μερικές από τις ιδέες και τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν μεταφερθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Μερικά λόγια για την Space Ελλάς. Όπως και η Singular, είναι ένας μεγάλος integrator στην ελληνική αγορά με αρκετά χρόνια παρουσίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985. Ξεκινήσαμε από το χώρο των δικτύων, αλλά πλέον δραστηριοποιούμαστε και καλύπτουμε όλο το φάσμα της πληροφορικής. Είμαστε πάνω από 380 άτομα αυτή τη στιγμή. Και ο κύκλος εργασιών μας συνεχώς αυξάνεται. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά έχουμε δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή, με θυγατρικές στην Κύπρο, στην Μάλτα, στη Σερβία, στην Ρουμανία. Εδώ ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της εταιρείας υπήρξε και το τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας και έχει δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Αυτές είναι μερικές από τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε στο τελευταίο διάστημα μέσα από προγράμματα τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και εθνικά, cloud τεχνολογίες, δίκτυα του μέλλοντος και 5G, software-defined networking, δορυφορικές επικοινωνίες, δίκτυα αισθητήρων και IoT, έργα σε smart cities και ασφάλεια, αρκετά έργα στο κομμάτι του border security, location-based and context-aware εφαρμογές. Ο ρόλος της Space Ελλάς είναι περισσότερο του τεχνολογικού παρόχου και συνδράμουμε στην ανάπτυξη της συνεργατικής πλατφόρμας Κουρίμ, μεταφέροντας την εμπειρία από, όπως ανέφερα, του έργου City Risk, του οποίου είχαμε την ευθύνη του συντονισμού. Επίσης, στο έργο μεταφέρουμε την εμπειρία αλλά και τις λύσεις μιας θυγατρικής μας, μιας εταιρείας στην οποία συμμετέχουμε στο μετοχικό κεφάλαιο από την Ολλανδία, της Ego MBIQ, η οποία εξειδικεύεται στο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων από το διαχτήριο ή από το Darknet και ήδη οι λύσεις της χρησιμοποιούνται τόσο από την ελληνική όσο και από την κυπριακή αστυνομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακολουθήσουμε ένα μικρό βιντεάκι από την Program Manager του European Forum for Urban Security, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αστικής Ασφάλειας, κυρία Έστερ Καραξόνη. Dear project partners, dear participants to this launch event, please allow me to present to you the European Forum for Urban Security, EFUS, and its role under the BeSecure FeSecure project. I'm Esther Caraccioni, Program Manager at the European Forum for Urban Security, responsible for the BeSecure FeSecure project with my colleague, Ms. Pilar de la Torre. So first of all, I would like to present to you EFUS in a few words. EFUS is the only European network responsible for fostering discussion, cooperation, and support among local and regional authorities in the field of crime prevention and urban security-related policies. Founded in 1987, EFUS brings together approximately 250 European cities and regions from 15 member states. Recognized for its expertise by national and European institutions,
EFES represents a diversity of territories and seeks to promote experience and expertise exchange among local and regional authorities that goes beyond political division. EFES's objectives can be centered around three main axes. The first is the promotion of a balanced vision of urban security that combines prevention, sanction, and social cohesion. The second is the support of local and regional authorities in the elaboration, the implementation, and the evaluation of their local security policies. And the third and final key objective is to reinforce the role of local elected officials in national and EU-level governance. Now, after the short presentation of EFES, I would like to present to you EFES's role under the BSecure project. This role can be centered around two axes. The first one is to provide the project with an EU-level vision, good practices that came from other European project experiences, training sessions, working groups that can be useful for the project and for its different activities. I'm sure that you will hear more about these activities from my fellow project partners. And the second role is to work and to play the role of a dissemination and transferability channel, meaning to disseminate the project results, best practices, and lessons learned to other non-consortium member European cities who seek to adapt and tailor the BSecure FieldSecure project's results to their own local security-related needs and problems. So this is basically the two key acts around which EFES's role is centered around the project and around which this European vision and role and on which this European vision and role is built. Thank you very much for your attention, and I hope that we will soon have the possibility to meet in person. Have a nice day. Bye. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά και την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή του ΤΟΣΠΑ στη σημερινή εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Be Secure, Feel Secure, στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος. Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, ΤΟΣΠΑ, δεν αποτελεί μόνο μια συμβατική υποχρέωση του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος. Η σύστασή του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15 Απριλίου 2020, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Αστικής Εγκληματολογίας του Παντιού Πανεπιστημίου, έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη για μελέτη, διάλογο και παραγωγή ιδεών, προτάσεων και παρεμβάσεων με σκοπό να κάνουμε την πόλη μας πιο ασφαλή και εν τέλει πιο βιώσιμη. Ο θεσμός των ΤΟΣΠΑ δεν είναι καινούριος. Η προσπάθεια για τη σύσταση και λειτουργία των τοπικών συμβουλίων πρόληψης παραβατικότητας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1999 με το άρθρο 16 του νόμου 2713. Προβλέπεται επίσης από το άρθρο 84 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο Δήμος Πειραιά είχε και στο παρελθόν προχωρήσει στη σύσταση ΤΟΣΠΑ, οπότε και είχαν πραγματοποιηθεί ημερίδες, δράσεις και εκδηλώσεις. Θεωρώ πως την παρούσα χρονική συγκυρία με τη συνεργασία μας με το Πάντιο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια του Be Secure, Feel Secure και με την παρούσα σύνθεσή του, το ΤΟΣΠΑ αποκτά μια νέα όθηση δυναμική και προοπτική. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων επιστημόνων που είναι μέλη του ΤΟΣΠΑ, μπορούμε και έχουμε τη βούληση να παράξουμε σοβαρό έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα. Κύριος σκοπός του Συμβουλίου είναι η υποστήριξη της χάραξης μιας εναλλακτικής αλλά συγκροτημένης αντιπαραβατικής πολιτικής, η οποία όμως θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό πυλώνα άσκησης αντιπαραβατικής πολιτικής, με απότερο σκοπό την αποκατάσταση κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τους πολίτες, στο μέτρο που, ιδίως σύμφωνα με την αρχή της εγκύτητας, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καλύτερη εικόνα για την καθημερινότητα του πολίτη, βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες και τα προβλήματά του. Βασικός στόχος μας, λοιπόν, είναι η κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ασφάλειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν ιδίως μέσω της ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και του συντονισμού και της ανάληψης πρωτοβουλειών ειδικής μέρημνας για τα μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συμπτώματα που τα οδηγούν στην εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών.
Μέσω του ΤΟΣΠΑ, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να παρέμβουμε για την καταπολέμηση των κοινωνικών εκείνων παραγόντων που οδηγούν κάποιους συμπολίτες μας στην παραβατικότητα. Με τη διαρκή και στενή συνεργασία των κεντρικών και των τοπικών αρχών στα θέματα πρόληψης της παραβατικότητας, αξιοποιείται στο έπακρο το συγκριτικό πλεονέκτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η γνώση δηλαδή της τοπικής κοινωνίας, των προβλημάτων και των αναγκών της. Το ΤΟΣΠΑ Πειραιά θα επικεντρώσει τη δράση του στην πρόληψη, στη μείωση της αίσθησης φόβου, στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τις παραβατικές πράξεις και συμπεριφορές, καθώς και στην εμπέδωση αισθήματος αστιακής ασφάλειας στους πολίτες. Ο ρόλος του είναι προληπτικός, συμβουλευτικός και ενημερωτικός και γι' αυτό το λόγο αποτελείται από επιστήμονες εγκληματολογίας, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, εκπροσώπους του Δήμου, της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού Σώματος, τοπικούς συλλόγους και φορείς. Επίσης, δυνητικοί εταίροι του ΤΟΣΠΑ είναι η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιός, ο Όμιλος UNESCO Πειραιός και Νήσων, η ΕΠΑ Πειραιά ο Καλός Ποιμήν, τα χωριά ΣΟΣ, εκπρόσωποι της εκπαίδευσης και φυσικά μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, πρόκειται να πραγματοποιηθούν συμβουλευτικές συναντήσεις με το Δικηγορικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, την ΚΟΔΕΠ, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα. Άμεση προτεραιότητα του Συμβουλίου είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια για την πρόληψη του εγκλήματος κρίνεται απαραίτητη, αφού οι ίδιοι οι πολίτες χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις να μεριμνούν για την προφύλαξή τους, ώστε να ελαττώνεται η περίπτωση θυματοποίησης τους, αλλά και να λειτουργούν σε συλλογικό και συμμετοχικό επίπεδο, λαμβάνοντας μέρος στις δράσεις που εκπονούνται από το ΤΟΣΠΑ. Παράλληλα, η διαρκής και συνεπής παρουσία των μελών του Συμβουλίου στις κλήσεις των πολιτών είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου. Πρέπει να καταστεί σαφές στους πολίτες ότι τα μέλη του Συμβουλίου έχουν επιλεγεί βάσει της ιδιότητάς τους και έχουν άμεση και πλήρη γνώση του αντικειμένου. Μια σειρά από δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν από το ΤΟΣΠΑ ή υπό την αιγίδα του. Το ΤΟΣΠΑ του Δήμου Πειραιά θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή, ανάπτυξη και προβολή του έργου του, που είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, καθιέρωση ημερίδων με αφορμή τις διεθνείς ημέρες σχετικές με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Δεύτερον, η δημιουργία ενημερωτικού φυλαδίου για παιδιά κατά της παραβατικότητας, στο οποίο θα παρέχονται συμβουλές τόσο για την προφύλαξή τους από τους καθημερινούς κινδύνους εντός και εκτός σχολικού χώρου, όσο και για τη συμμόρφωσή τους σε κανόνες και την αποτροπή επίδειξης αντικοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους τους. Τρίτον, προβολή του Συμβουλίου και του έργου του μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων, καθώς και δημιουργία ιστοσελίδας με σκοπό τη γνωστοποίηση της ύπαρξής του στο ευρύ κοινό των δημοτών. Τέταρτον, ενθάρρυνση των δημοτών να συμμετάσχουν στα προγράμματα και στις δράσεις του ΤΟΣΠΑ με ενεργοποίηση των δημοτικών κοινοτήτων της πόλης. Πέμπτον, δημιουργία ενημερωτικού φύλου με αναφορές σε παραβατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που διεπράχθησαν στο κάθε διαμέρισμα με τη συμμετοχή των κοινοτικών συμβουλίων, ύστερα από ενημέρωσή τους από τα αστυνομικά τμήματα κυρίως, αλλά και τη δημοτική αστυνομία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Έκτον, καθιέρωση επισκέψεων των μελών σε σχολεία, σε κέντρα ηλικιωμένων, λέσχες φιλίας, τοπικούς συλλόγους, όπου θα ενημερώνουν και θα ενημερώνονται για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές, με παράλληλη προβολή βίντεο, με θεματικές που αναφέρονται ξεχωριστά στην κάθε ομάδα στόχου, αναφέροντας και τα ανάλογα προστατευτικά μέτρα. Ο ρόλος των μελών στα πλαίσια αυτών των επισκέψεων θα είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός, σύμφωνα με την επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητά τους. Έβδομον, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υπολογίζεται να εκπαιδευτικούν περίπου 20 δημοτικοί υπάλληλοι από τη Δημοτική Αστυνομία αλλά και από άλλες διευθύνσεις του Δήμου, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του ΤΟΣΠΑ. Ωστόσο, τα εν λόγω εκπαιδευτικά σεμινάρια θα μπορούσαν να απευθύνονται και σε μέλη του ΤΟΣΠΑ αλλά και σε εκπροσώπους των φορέων με τους οποίους έχουν ήδη προηγηθεί ή προαναφερθεί σε συμβουλευτικές συναντήσεις. Η ανωτέρω δράση θα προετοιμαστεί από την επιστημονική ομάδα της καθηγήτριας κ. Ζαραφωνίτου και θα τεθεί υπό την αιγίδα του ΤΟΣΠΑ. 8. Το ΤΟΣΠΑ Πειραιά, σε συνεργασία με τοπικούς, σχολικούς και άλλους συλλόγους, θα πραγματοποιεί θεατρικές, μουσικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις με αφορμή θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την παραβατικότητα, όπως για παράδειγμα οι προαναφερθήσεις Παγκόσμιες ημέρες. 9. Σύσταση και συντονισμός δικτύου εθελοντών κατατομής, όπως οδική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά, σχολική και εξωσχολική βία, χρήση ναρκωτικών, κακοποίηση εκμετάλλευση ανηλίκων, κακοποίηση εκμετάλλευση γυναικών. Κλείνοντας,
Θα ήθελα να εκφράσω την ισχυρή βούληση του Δήμου αλλά και εμού προσωπικώς για την ενεργή και δραστήρια παρουσία του Συμβουλίου. Δεν επιθυμούμε να είναι το ΤΟΣΠΑ άλλο ένα συμβούλιο που συστάθηκε ως συμβατική υποχρέωση. Σας καλώ μάλιστα να σταθείτε αρρωγή στο έργο του ΤΟΣΠΑ, συμμετέχοντας ενεργά με ιδέες και προτάσεις για δράσεις. Θέλουμε να είναι ένα ενεργό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό συμβούλιο και θα εργαστούμε με ζήλο προς αυτή την κατεύθυνση. Καλή μας αρχή, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία τώρα να σταθώ σε λίγα πράγματα λίγο πιο ουσιαστικά για αυτό που κάνουμε και πριν να μπούμε στην ουσία του να αναπτύξουμε τις σύγχρονες τάσεις της κοινοτικής πρόληψης στη χώρα μας, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούμε να μιλάμε για κοινοτική πρόληψη στην Ελλάδα, αν υφίσταται και κάτω από τι μορφή είναι αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο θα σταθώ λίγο σε μια εισαγωγή με κάποια βασικά θεωρητικά ζητήματα και να περάσουμε μετά και σε κάποιες πιο συγκεκριμένες αναφορές. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πυκνή που μου δάνεισε τα γυαλιά της. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να σας διαβάσω τίποτα. Τα ξέχασα. Λοιπόν, με τον όρο κοινοτική πρόληψη εννοούμε τις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων, οι οποίες επηρεάζουν την εγκληματική δράση στο εσωτερικό των συνοικιών. Η έννοια αυτή, συνδεδεμένη με την εγκληματολογική-οικολογική προσέγγιση της Σχολής του Σικάγου, ενέπνευσε το πρώτο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πρόληψης, το οποίο εφαρμόστηκε το 1932 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του Σικάγου και είναι γνωστό ως Chicago Area Project. Διακρίνεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Πρώτη κατεύθυνση είναι η προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων. Αυτή αποσκοπεί στη μείωση της εγκληματικότητας μέσα από τη βελτίωση των γενικότερων κοινωνικών συνθήκων που συνδέονται και την εξηγούν και βρίσκεται εγκύτερα σε αυτό που ονομάζουμε γενική κοινωνική πρόληψη, δηλαδή παιδεία, υγεία, εργασία, γενικά συνθήκες ποιότητας ζωής. Και δεύτερον, την προσέγγιση μείωσης των ευκαιριών, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της εγκληματικότητας μέσα από το σχεδιασμό και τις αλλαγές του χώρου περιβάλλοντος και η οποία συνδέεται κατεξοχήν με αυτό που ονομάζουμε περιστασιακή πρόληψη, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των ευκαιριών διάπραξης του εγκλήματος, τη δυσχέρανση του εγκληματικού στόχου, την αύξηση του ενδεχομένου να γίνουν γνωστά τα διαπραχθέντα εγκλήματα. Πώς, μέσα από τη χρήση μέτρων όπως η φυσική ή τεχνική επιτήρηση, η περιβαλλοντική ή χωροτοξική διευθέτηση, σε αυτήν εντάσσονται και τα λεγόμενα CPTED, δηλαδή τα προγράμματα πρόληψης εγκληματικότητας μέσω περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Η πρώτη χώρα που εφάρμοσε κοινοτική πρόληψη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως φαίνεται και από τον όρο. Ο όρος κοινοτική είναι άμεσα συνυφασμένος με την κοινωνικοπολιτική αγγλοσαξονική δομή. Το τονίζω αυτό γιατί θα επανέλθω στο τέλος. Τα σύγχρονα προγράμματα αυτής της μορφής ξεκίνησαν το 1970 και ήταν μία απάντηση στην εγκληματικότητα, αντικοινωνικότητα και στο φόβο του εγκλήματος. Οι πιο σύγχρονες τάσεις της αναμόρφωσης της Αμερικανικής αστυνομίας εμπίπτουν στην ευρύτερη μορφή της κοινοτικής αστυνόμευσης, η οποία ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτή η μορφή δίνει έμφαση στη μεγαλύτερη διάδραση με την κοινότητα για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων και βρίσκει μεγάλη απήχηση τόσο στην αστυνομία όσο και στην κοινωνία αλλά και στην επιστημονική κοινότητα. Σήμερα πλέον η ρητορική της κοινοτικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση της βίαιης εγκληματικότητας. Τα προγράμματα αυτά έχουν βρει μεγάλη απήχηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η εφαρμογή τους βέβαια διαφοροποιείται ανάλογα με το ιδιαίτερο εθνικό πλαίσιο. Το αγγλοσαξονικό μοντέλο είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην κοινοτική αστυνόμευση και στην περιστασιακή πρόληψη, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, όπου μετά το 1988, οπότε ψηφίστηκε ο νόμος «Έγκλημα και Αταξία», η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, από κοινού με την αστυνομία, αναλαμβάνουν να προωθήσουν τη λεγόμενη τοπική διεταιρικότητα για την ασφάλεια της συνοικίας. Με βασικά χαρακτηριστικά την πολυλειτουργικότητα, την κοινότητα, τη σύμπραξη, τη διεταιρικότητα, την αποκέντρωση, την οριζόντια ιεραρχία, την αποειδίκευση, την υπευθυνοποίηση κλπ.
Στη Γαλλία, αντίθετα, ένα σύγχρονο μοντέλο κοινωνικής πρόληψης αυτή τη φορά σε τοπικό επίπεδο θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 1980 μέσα από τη θέσπιση των τοπικών συμβουλίων πρόληψης εγκληματικότητας. Παρά τη μεταγενέστερη στροφή του προς την ασφάλεια, όπως παντού, το γαλλικό μοντέλο παραμένει προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στην κοινωνική πρόληψη και το διάστημα 2000 έως 2006 είχαν δημιουργηθεί 50 νέα προγράμματα πόλης, όπως ονομάζονται, και εγκαινιάστηκαν νέες κοινωνικές υπηρεσίες, ιδρύθηκαν σε συνοικίες με έντονα κοινωνικά προβλήματα. Ευνοήθηκαν επίσης οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια στις Πόλεις, το οποίο, όπως είδατε, συμμετέχει και στο πρόγραμμά μας και είναι ένας μεγάλος μη κυβερνητικός οργανισμός με πολύ σημαντική εμπειρία και πολύ επιστημονικό προφίλ. Παράλληλα, ενισχύθηκαν και οι μορφές αστυνόμευσης σε τοπικό επίπεδο μέσα από τη λεγόμενη αστυνομία της εγκύτητας. Πριν από 2 χρόνια, ιδρύθηκε στη Γαλλία ένα νέο σώμα, η λεγόμενη Αστυνομία Ασφάλειας της Καθημερινότητας. Αυτή η αστυνομία έχει ως αντικείμενο την πάταξη της πραγματικής αλλά και της προσλαμβανόμενης ανασφάλειας, καθώς και την αύξηση του επίπεδου εμπιστοσύνης του πληθυσμού απέναντι στην αστυνομία. Το σώμα αυτό είναι μια αστυνομία προσαρμοσμένη, όπως λέγεται, στις προσδοκίες των πολιτών, δηλαδή μπορεί να διαμορφώνει τις δράσεις της, αυτό που λέει sur mesure, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν έχει εξ αρχής ένα πολύ σταθερό χαρακτήρα και γι' αυτό λέγεται ότι είναι προσαρμοσμένη στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών κάθε περιοχής. Ο ετήσιος στατιστικός απολογισμός, που δημοσιεύθηκε μετά από 1 χρόνο δράσης, κατέγραψε μία σημαντική μείωση όλων των κλοπών, όπως βλέπετε, όλων των μορφών κλοπής. Και όπως αναφέρεται στην έκθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο επίκεντρο αυτής της αστυνομίας βρίσκεται ο δεσμός μεταξύ πολίτη-αστυνομίας. Ο στόχος αυτός επιχειρείται βάσει των σταθερών συνιστοσών της κοινοτικής αστυνόμευσης, περιπολίες, άμεση επικοινωνία, διεταιρικότητα, αλλά και μέσω της αξιοποίησης τεχνικών σύγχρονων μορφών τεχνολογίας, όπως είναι τα tablets ή τα smartphones. Η μορφή αυτή αστυνόμευσης εφαρμόστηκε αρχικά σε 15 συνοικίες το 2018, με στόχο και ο οποίος επετεύχθη το 19 να εφαρμοστεί σε 30 και με τη φιλοδοξία να βρεθεί εγκύτερα στις γειτονιές για να αυξήσει την ασφάλεια των Γάλλων πολιτών. Στην Ελλάδα, όπως είπε και η κυρία Μπουρδάκου, με την οποία να εκφράσω άλλη μια φορά τη χαρά μου που συνεργαζόμαστε και προεδρεύει στο τοπικό συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, η σημαντικότερη εξέλιξη στον τομέα αυτό αφορά τη θέσπιση των τοπικών συμβουλίων πρόληψης της εγκληματικότητας το 1999. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, τα τοπικά συμβούλια δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αποκεντρωμένα όργανα αντεγκληματικής πολιτικής και διαχείρισης του προβλήματος της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη μείωση ή εξάλληψη του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών και τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης για την ικανότητα του κράτους να προστατεύει αποτελεσματικά τα ένομα και κοινωνικά αγαθά τους. Τι χαρακτήρα έχουν εκτελεστικό, όχι. Έχουν συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό χαρακτήρα και μπορούν να συσταθούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.000 κατοίκων. Απαρτίζονται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην περιφέρεια του Δήμου ή από ειδικούς εμπειρογνώμονες εκτός αυτού που έχουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αστυνομικούς φυσικά, κοινωνικούς λειτουργούς και ιατρούς ή και εκπροσώπους παραγωγικών και τάξεων και κοινωνικών φορέων. Κύρια αποστολή του θεσμού είναι η καταγραφή και η μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή από τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλειών κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές μικρομεσαίας ιδίως εγκληματικότητας. Πρόκειται, όπως είπαμε, για μια μορφή αποκεντρωμένης πρόληψης σε τοπικό επίπεδο, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική. Μέσα από τη δραστηριοποίηση των κοινωνικών εταίρων της τοπικής κοινωνίας και τη συνεργασία με την κεντρική πολιτική σκηνή, επιχειρείται παράλληλα με την πρόληψη της εγκληματικότητας και η άμβλυνση του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών.
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου το Συμβούλιο να μπορέσει να προτείνει και να λάβει μέτρα, οφείλει να προχωρήσει σε κάποια προπαρασκευαστικά στάδια δράσης, όπως η πραγματοποίηση μιας διαγνωστικής έρευνας στην περιοχή που θα θέλει να εφαρμόσει μέτρα, να διαγνώσει τα προβλήματα, τις ανάγκες των πολιτών, τις προτάσεις των πολιτών. Δεν σημαίνει, με συγχωρείτε, ότι όλα αυτά που θα προτείνουν οι πολίτες είναι πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα και αν διαγνώσει τις ανάγκες τους και την λανθασμένη σε εισαγωγικά τάση τους προς επίλυση των προβλημάτων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι κάποιες αιτίες, κάποιοι παράγοντες το δημιουργούν αυτό, και άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναμορφωθεί για να μπορέσουν και οι πολίτες να συμμετέχουν στη σωστή χάραξη και εφαρμογή αντιεγκληματικής πολιτικής. Το πεδίο της εγκληματικότητας είναι ένα πεδίο το οποίο προσφέρεται για κακή αξιοποίηση μερικές φορές και δημαγωγική, ένα πεδίο άσκηση έτσι μιας δημαγωγικής με τη στενή έννοια πολιτικής, το οποίο επιστημονικά οπωσδήποτε αποτελεί ένα πρόσκομα στην εφαρμογή μιας ορθολογικής αντιεγκληματικής πολιτικής. Και άρα και αυτό είναι ένα κέρδος αν το διαγνώσουμε. Την καταγραφή των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, έτσι ώστε να γίνει σωστή δικτύωση, ενημέρωση και η συνεργασία μετά. Την καταγραφή και μελέτη των στατιστικών εγκληματικότητας που κουράζουμε συνέχεια τους αγαπητούς εταίρους μας στην αστυνομία στο πρόγραμμα, για να παίρνουμε τα στατιστικά αυτά, τα οποία είναι απρόσωπα, ανώνυμα φυσικά, αλλά είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να προτείνουμε πάνω σε αυτά κάποιες λύσεις. Εν πωλής, λοιπόν, αυτά είναι τα απαραίτητα στάδια που είναι τα προπαρασκευαστικά, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να διατυπωθούν προτάσεις για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων στην περιοχή, και μέσα στο αρχικό θεωρητικό πλαίσιο προβλέπεται και η σύναψη συμβάσεων διεταιρικότητας με τα αρμόδια υπουργεία. Δεν έχει γίνει στην Ελλάδα ποτέ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να εγκαινιάσουμε και αυτή την καινοτομία. Τέτοιες δράσεις μπορούν να αφορούν την σύσταση δικτύου στελεχών πρόληψης, όπως είπαμε, μέσα από την κατάρτισή τους, την ευαισθητοποίηση των φορέων, την περιβαλλοντική χωροταξική αναβάθμιση, προγράμματα πρόληψης, κοινοφελούς εργασίας, προστασίας των θυμάτων. Στο τοπικό συμβούλιο υπάρχει και μέλος που είναι η κυρία Πυκνή, και είναι και προϊσταμένη της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων Πειραιά, αλλά σε συνεργασία και με τους επιμελητές κοινωνικής αρρωγής που αφορούν ενηλίκους, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και προς τα εκεί μια σημαντική υπηρεσία. Να μην πω περισσότερα πάνω σε αυτά, για να προχωρήσω λίγο, να πούμε ότι η νομοθετική εξέλιξη από το 1999 και μετά επιτροχάδιν είναι ο νόμος του 2005 που ίδρυσε το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης και μετονόμασε τα τοπικά συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας σε τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας. Δεν έχω διστάσει να γράψω την άποψή μου ότι θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό, διότι όταν ακούει κανείς παραβατικότητα νομίζω ότι απευθύνονται μόνο σε ανηλίκους ή μόνο σε παραβάσεις της τροχέας. Όχι, δεν ξέρω με ποιο σκοπό ο νομοθέτης έκανε αυτή την αλλαγή. Δεν άλλαξε τίποτα στην ουσία. Εννοεί τη μικρομεσαία εγκληματικότητα, αυτό παραμένει. Και οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες, όπως ήταν και στο προγενέστερο πλαίσιο. Τέλος, το άρθρο 84 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο παίρνει όπως είναι τον αρχικό νόμο του 99 και εντάσσει πλέον τα τοπικά συμβούλια στο εσωτερικό των Δήμων. Άρα, από το 2006 και μετά, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη σύστασης, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των συμβουλίων, για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες. Εμείς τώρα, τα είπαμε και προηγουμένως, εδώ είναι ο πίνακάς μας, τώρα δεν πρόλαβα να τον μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι οι κοινωνικοί φορείς οι οποίοι μέχρι τώρα συμμετείχαν σε αυτή τη δικτύωση που επιχειρήσαμε. Τους βλέπετε και αναλυτικά. Νομίζω δεν χρειάζεται να τους ξανααναφέρουμε. Είναι όλοι πολύ χρήσιμοι για τη δικτύωση και το ότι θα ακολουθήσει. Φυσικά, όπως είπαμε, ήταν και η ίδρυση αυτού καθ' αυτού
του Συμβουλίου, του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, στο οποίο μου έκαναν την τιμή να συμμετέχω και εγώ, συμμετέχει ο συνάδελφος από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ο κύριος Μπαμπαλιούτας, ο οποίος είναι ειδικό σε θέματα νομοθεσίας δήμων και κοινοτήτων, και η διδάκτορ Ελένη Κοντοπούλου, και νομίζω ότι μαζί με όλη την άλλη ομάδα θα καταφέρουμε σημαντικά πράγματα και σε αυτό το πλαίσιο. Πριν μπω στον αστυνομικό της γειτονιάς, ήθελα να σας πω ότι μέχρι τώρα η ανταπόκριση όλων των κοινωνικών φορέων ήταν πραγματικά συγκινητική. Υπάρχει μια διάθεση συνεργασίας και γι' αυτό, εκτός από την κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων που ανέφερε η κυρία Μπουρδάκου, προγραμματίζουμε να κάνουμε και κάποια σεμινάρια που είναι εκπαιδευτικά και ενημερωτικά και αφορούν πλέον τα θύματα των εγκλημάτων, αυτό που λέμε κυβερνοεγκληματικότητας, δηλαδή ότι έχει να κάνει με το διαδίκτυο, καθώς και με τα θύματα σχολικού εκφοβισμού, και είμαστε σίγουροι ότι και εδώ θα έχουμε την αγαστή συνεργασία των αρμόδιων επίσημων φορέων και στο πλαίσιο αυτό. Τέλος, στο πλαίσιο πάντα του προγράμματος μιας συμμετοχικής τοπικής πολιτικής πρόληψης, ολοκληρώθηκε, όπως είπα στην αρχή, η πρώτη διαγνωστική έρευνα στα δημοτικά διαμερίσματα που υλοποιείται το πρόγραμμα και θα υπάρξει μια επαναληπτική μετά από ένα χρόνο. Πολλά προσδοκά αυτή η προσπάθεια και από τη συνεργασία των τοπικών, κοινωνικών και δημοτικών φορέων με τις υπηρεσίες του ποινικού συστήματος, αστυνομία και λοιπές διοκτικές αρχές, δικαιοσύνη και λοιποί φορείς που εντάσσονται σε αυτήν, όπως είπα πριν, οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων, οι υπηρεσίες κοινωνικής αρρωγής κλπ. Τώρα, επανερχόμενοι στις σύγχρονες τάσεις μιας πρόληψης κοινοτικού χαρακτήρα στη χώρα μας, πρέπει να επισημάνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της πολιτείας προς την ενίσχυση της αστυνόμευσης της εγκύτητας, είτε με τη μορφή του αστυνομικού της γειτονιάς, είτε με τη δημιουργία μονάδων δίκυκλης αστυνόμευσης, οι οποίες ανέλαβαν τις εποχούμενες περιπολίες με ρόλο προληπτικό και κατασταλτικό ταυτόχρονα, καθώς και άλλες στοχευμένες αστυνομικές δράσεις. Όπως αναφέρει το σχετικό ΠΔΕΛΤΑ, το οποίο βλέπετε για τον αστυνομικό της γειτονιάς, η αποστολή του συνίσταται στην προσέγγιση και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες μιας χωροταξικά ορισμένης περιοχής, της γειτονιάς δηλαδή, την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αυτών και τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση γενικά προβλημάτων αστυνομικής φύσεως. Ο αστυνομικός γειτονιάς έχει δοκιμαστεί πιλωτικά τουλάχιστον 3 φορές, αρχής γενομένης από το 2003. Στη συνέχεια ατόνισε και τον Ιανουάριο του 2010 επανήλθε με αναβαθμισμένο και εξειδικευμένο ρόλο. Ωστόσο, ο αστυνομικός γειτονιάς περιέπεσε και πάλι σε αδράνεια για να επανέλθει το 2015. Η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πιλωτικού επανασχεδιασμού με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη νέα αντιεγκληματική πολιτική, με βασική φιλοσοφία την ένταξή του στο μοντέλο της κοινοτικής αστυνόμευσης. Αυτά είναι τα λόγια, τα επίσημα λόγια από τα δελτία τύπου του αρμόδιου Υπουργείου. Με τη δράση του, ο αστυνομικός γειτονιάς αποσκοπεί να γίνει τμήμα της τοπικής κοινωνίας, να συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης. Και πάλι παραπέμπω τα λόγια από τα επίσημα χείλη. Βασική του προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων της γειτονιάς σχετικά με αιτήματα, παράπονα, καταγγελίες ή και αδικήματα, ενημερώνοντάς τους για την εξέλιξη και πορεία των θεμάτων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έλαβα από την Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις αρχές του έτους, με την ιδιότητά μου της Εθνικής Αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος, βλέπουμε ότι ο αστυνομικός της γειτονιάς λειτουργεί στην πρόσφατη πλέον μορφή του από τα τέλη Ιουνίου του 2015 σε 39 αστυνομικά τμήματα της χώρας. Κατανέμονται, όπως βλέπετε, 13 είναι στην Αττική, 4 είναι στη Θεσσαλονίκη και 22 στην υπόλοιπη επικράτεια. Και πάλι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω λάβει, εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινοτικής αστυνόμευσης
και στις ήπιες, όπως αναφέρει, μεθόδους αστυνόμευσης και καθόλου το διάστημα λειτουργίας του αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικούς φορείς, δήμους, σχολεία, συλλόγους, εκκλησίες κλπ, ενώ πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις, ομιλίες για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Το 2019, βλέπετε τα στοιχεία, οι παρεμβάσεις των αστυνομικών της γειτονιάς ανήλθαν στις 120.000 περίπου. Από αυτές, 38.000 κάτι αφορούσαν θεωρήσεις εγγράφων. Άρα βλέπουμε εδώ μια γραφειοκρατική περισσότερο αρμοδιότητά του. 56.172 επισκέψεις σε οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ. 5.000 επισκέψεις σε σχολεία. 5.000 επίσης περίπου αιτήματα πολιτών που τα δέχτηκαν οι αστυνομικοί και άλλες 5.000 καταγγελίες. Από αυτές τις 5.000 καταγγελίες, οι 2.854 επιλήθηκαν επί τόπου, άρα πρόκειται για ζητήματα που δεν είναι πολύ σημαντικά και μπορούν να επιληθούν με μια διαμεσολαβητική παρέμβαση του αστυνομικού της γειτονιάς και θα αποσυμφορηθεί και το σύστημα, ενώ οι υπόλοιπες διαβιβάστηκαν για να ακολουθήσουν την επίσημη πορεία. Είναι γεγονός ότι ο αστυνομικός της γειτονιάς έχει ένα ρόλο που πρέπει να γίνει αντιληπτός ως βασικό στο γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο αντιμετώπισης καθημερινής εγκληματικότητας, αλλά και των αντικοινωνικοτήτων, καθώς και για τη μείωση του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών. Όμως, δεν θα πρέπει οι προσδοκίες να είναι απεριόριστες, αλλά να οριοθετούνται στο μέτρο του εφικτού. Και να ξέρουμε ότι ο αστυνομικός γειτονιάς είναι ένα από τα μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και δεν μπορεί να είναι το μοναδικό. Έτσι, οι δράσεις του θα πρέπει να συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις είτε άλλων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, είτε άλλων υπηρεσιών της ελληνικής πολιτείας. Πολύ σωστά είπε πριν και η κυρία Χαλβατζή, δεν είναι υπόθεση η πρόληψη του εγκλήματος μόνο της αστυνομίας, έτσι, οπωσδήποτε έχει σημαντικό ρόλο, αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πολύ σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η συνεργασία του με τη δημοτική αστυνομία, αφού διευκρινιστούν πρώτα απ' όλα τα όρια δράσης του κάθε σώματος αφενός και αφετέρου να συντονιστούν οι δράσεις τους οι κοινές. Εν κατακλείδη, η επιτυχία ενός θεσμού ή ενός μέτρου συναρτάται βέβαια με την πολιτική βούληση και το σχεδιασμό, αλλά επιτυγχάνεται μόνο εάν ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει και εφόσον αυτός ο σχεδιασμός και η εφαρμογή είναι η κατάλληλη. Έτσι, είναι προφανές πως ό,τι εφαρμόστηκε με επιτυχία, παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ ή στη Μεγάλη Βρετανία, δεν σημαίνει ότι θα τύχει ανάλογης επιτυχίας και στην Ελλάδα. Αναφερθήκαμε ήδη παραπάνω στην έννοια της κοινότητας, στις σχέσεις πολιτών-αστυνομίας, στη συμμετοχική αντιεγκληματική πολιτική και μια σειρά ακόμα έννοιες που διαφοροποιούνται καθοριστικά από χώρα σε χώρα. Ποια είναι τα κύρια σημεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αναφερόμενοι στη χώρα μας? Η αξιοποίηση παραδοσιακών, πολιτισμικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του λαού μας, που χαρακτηρίζεται από ανθρωπισμό, φιλότιμο και μεράκι για κάτι που πιστεύει και τον εμπνέει. Η θετική αυτή όψη πρέπει να ενισχυθεί από το σωστό συντονισμό, έτσι ώστε η συμμετοχή του κοινού να έχει ευεργετικά αποτελέσματα και να αποφύγει μη επιθυμητές συνέπειες λόγω συναισθηματικού παρορμητισμού, ενθουσιασμού μερικές φορές, που μπορεί να οδηγήσει και σε παρέκκληση από το στόχο. Σε δομικό επίπεδο, η γειτονιά μπορεί και πρέπει να υποκαταστήσει την κοινότητα του αγγλοσαξονικού πλαισίου και να αποτελέσει το πεδίο ανάδειξης και εφαρμογής τοπικών πολιτικών πρόληψης. Τι μπορούμε να αναμένουμε από την εφαρμογή παρόμοιων πολιτικών? Όχι βέβαια την αποδέσμευση του κράτους από το κέριο ζήτημα της εγκληματικότητας, αλλά τη συνέργεια μεταξύ κρατικών και κοινωνικών φορέων χωρίς υπερβάσεις θεσπισμένων ορίων. Η συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές πρόληψεις αυτής της μορφής σε τοπικό επίπεδο, υπό τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Γιατί στο μικρό επίπεδο της πόλης ή της γειτονιάς ανοιχνεύονται καλύτερα τα κοινωνικά προβλήματα. Εντοπίζονται ευκολότερα οι προϋποθέσεις ανάπτυξης κοινωνικής αλληλεγγύης, αμβλύνονται οι δυσχέρειες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών λόγω ευκολότερου συντονισμού των φορέων που είναι αρμόδιοι και μικρότερης έκτασης του πεδίου εφαρμογής της. Αλλά και για έναν επιπλέον λόγο.
διότι μπορεί να αμβλύνει τις συχνά προβληματικές σχέσεις του πολίτη με το κράτος και κυρίως με τους φορείς άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος, επειδή θα δοθεί η ευκαιρία ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η οποία με τη σειρά της θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη λήψη αποτελεσματικών και κατάλληλων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης τους από το κράτος. Με άλλα λόγια, δίνεται μια ευκαιρία εμπέδωσης εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή μιας ορθολογικής αντιγκληματικής πολιτικής προστασίας του πολίτη από το έγκλημα και την ανασφάλεια με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε αυτό ελπίζουμε και να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε με αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου απευθύνομαι σήμερα σε όλους εσάς εκπροσωπώντας την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των απειλών κατά της αστικής ασφάλειας στον Πειραιά. Η εγκληματικότητα μεταλλάσσεται διαρκώς και προσαρμόζεται στα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής, δημιουργώντας μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, νέες προκλήσεις που επιτάσσουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της αποστολή της για την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την επέδοση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, έχει ως βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος. Οι αστυνομικές υπηρεσίες που εδρεύουν στην αστική περιοχή του Πειραιά καλούνται να διαδραματίσουν ένα ρόλο καθοριστικό στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας της πόλης, πρωτίστως μέσα από τις δράσεις πρόληψης και σύγχρονες μορφές της αστυνόμευσης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, το αστυνομικό προσωπικό που εργάζεται στον Πειραιά και γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα αστυνομικής και κοινωνικής φύσεως που ταλανίζουν τους κατοίκους της περιοχής, θα συμμετέχει στο τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας. Σκοπός των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, στις οποίες θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες, είναι ο εντοπισμός προβληματικών περιοχών, η μελέτη της παραβατικότητας, η κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης και η καταγραφή των αναγκών σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να συνεκτιμηθούν ιδιαίτερες ανάγκες έκαστης υποπεριοχής του Πειραιά. Οι αστυνομικές υπηρεσίες, μέσα από τη συλλογή, τήρηση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, επιδιώκουν τη μελέτη της τάσης και πορείας των επιμέρους μορφών παραβατικότητας, προκειμένου βάσει των εξαγωμένων συμπεριφορισμάτων να ενισχύσουν το πλέγμα αστυνόμευσης όπου απαιτείται και να προβούν σε σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό επιχειρησιακών δράσεων. Η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα βασιστεί στα αυτά αναμένεται να λειτουργήσει κατά τρόπο αποτρεπτικό και προληπτικό στη διάπραξη εγκλημάτων. Περαιτέρω, τα εξαγόμενα στατιστικά στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης των εξειδικευμένων κοινωνιολόγων και εγκληματολόγων του Πάντιου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς μέσα από τις ερευνητικές διεργασίες και τις επιστημονικές γνώσεις τους θα διερευνηθούν σε βάθος οι διάφορες μορφές παραβατικότητας, οι γενεσιουργοί λόγοι και η επίδραση ψυχοκοινωνικών παραγόντων σε αυτή. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας θα αξιοποιηθούν κατά το αστυνομικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και κατά την κατάρτιση συντονισμένων προγραμμάτων πρόληψης. Ακόμη τα στατιστικά στοιχεία και οι διαπιστώσεις των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας που αστυνομεύουν την περιοχή μας θα γίνουν δείκτες των συνεργασιών που θα πρέπει να αναπτυχθούν με το Δήμο, τις λιμενικές αρχές και τη Δημοτική Αστυνομία. Αντίστοιχα, τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία θα διαμοιραστούν ανά περίπτωση στους συναρμόδιους φορείς προκειμένου να εκδηλώσουν ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που, για παράδειγμα, εντοπίζονται προβληματικές περιοχές, ύποπτα οχήματα, εγκατελειμμένα οχήματα ή οικίες, σημεία της πόλης με ελλειπή φωτισμό, θα ενημερώνουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να προλάβουμε την ανάπτυξη παραβατικών φαινομένων. Αυτή η συνεργασία υπαγορεύεται και σε υποθέσεις με κοινωνική διάσταση που χειρίζεται η ελληνική αστυνομία, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η βία σε βάρος ανηλίκων, κατά τις οποίες θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση και συντονισμένη αντιμετώπιση με την αξιοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Αντίστροφα,
οι πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων τοπικών φορέων μπορούν να διαχέονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες στους πολίτες που αντιμετωπίζουν σχετικές ανάγκες. Οι πολίτες θα ενημερώνονται από τους αστυνομικούς για τις διαθέσιμες δομές φιλοξενίας και για δομές νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστηρίξης κατά περίπτωση, ειδικότερα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αστέγων πολιτών, οι οποίοι θα έχουν ανάγκη μια συντονισμένη δράση της πολιτείας για την προστασία τους. Εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό δύναται να εκπροσωπήσει την ελληνική αστυνομία σε διενεργούμενες ημερίδες με αντικείμενο την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών παραβατικότητας που λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις όπως κλοπές, διαρρήξεις, εξαρτησιογόνες ουσίες, ενδοοικογενειακή βία και στόχο έχουν την επαγρύπνηση και την αφύπνιση των πολιτών. Επιπλέον, εξειδικευμένο προσωπικό δύναται να μιλήσει σχολικές κοινότητες σε παιδιά και εκπαιδευτικούς για τους νέους κινδύνους και την παραβατικότητα των νέων, το σχολικό εκφοβισμό, την πλοήγηση στο διαδίκτυο, προκειμένου να επαγρυπνήσει τους πολίτες και να υποδείξει τους ενδεδειγμένους τρόπους προστασίας τους. Η ελληνική αστυνομία, εστιάζοντας στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κρίνει σημαντική την ενημέρωση των ατόμων αυτών για την πρόσβαση στις αστυνομικές υπηρεσίες, τα δικαιώματά τους και τους κινδύνους εγκληματικότητας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Για να καταστεί αυτό εφικτό, θα προβούμε σε επισκέψεις, σε οίκους ευγυρίας, σε ομιλίες σε καπί και σε συλλόγους αμαία. Η ελληνική αστυνομία, παρούσα σε όλο το φάσμα του δημόσιου βίου, βρίσκεται περισσότερο από ποτέ δίπλα στους πολίτες, επιδεικνύοντας το πιο ανθρώπινο πρόσωπό της. Είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και της νέας κοινωνικής πραγματικότητας, να διασφαλίσει την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και να διαφυλάξει το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας. Θέλουμε οι πολίτες του Πειραιά να νιώθουν ασφαλείς, αλλά και να είναι ασφαλείς. Πιστοί σε αυτό το σκοπό, δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε με ζήλο. Καλούμε δε τους τοπικούς φορείς να εργαστούμε από κοινού, να αναπτύξουμε ουσιαστική συνεργασία βασισμένη στις αξίες της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης. Καλούμε τέλος όλους τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και να απευθυνθούν στις αστυνομικές υπηρεσίες να συμμετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες πρόληψης της εγκληματικότητας. Όλοι μαζί ας υπηρετήσουμε ένα κοινό σκοπό, την αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου της πόλης μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα του έργου θα είναι αυτά που όλοι περιμένουμε και όλοι ελπίζουμε και είμαι χαρούμενος για την συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας στο έργο αυτό. Ευχαριστώ. Η ερευνητική μας ομάδα στο πλαίσιο του έργου έχει ως κύριο μέλημά της το σχεδιασμό της μεθοδολογίας ανάπτυξης της συνεργατικής πλατφόρμας. Η ερευνητική μας ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τις κυρίες Μένια Χατζίκου, Έλμα Καλογεράκη, τον κύριο Σπύρο Παπαστεργίου, υπό τον επιστημονικό συντονισμό των συναδέλφων καθηγητών Χρήστο Δουλγέρη και Δέσποινας Πολέμη. Βρίσκεται εδώ λοιπόν να σας παρουσιάσει τα πρώτα βήματα, τα πρώτα αποτελέσματα της σχεδίασης αυτής της μεθοδολογίας. Η μεθοδολογία QRIM φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον κινδύνων και ευπαθειών, τόσο στον χώρο της αστιακής ασφάλειας, όσο και σε εκείνο της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Η QRIM χρησιμοποιεί μια πολυεπίπεδη διαδικασία αναγνώρισης και αποτίμησης κινδύνων, απειλών και αντιχτύπου για μια πληθώρα περιστατικών ασφάλειας. Παράλληλα, εστιάζει στην αστιακή ασφάλεια, αξιοποιώντας μια αναβαθμισμένη στρατηγική αστυνόμευσης, προσανατολισμένης στο πρόβλημα, problem-oriented. Τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν την QRIM είναι τα μεθοδολογικά αποτελέσματα έργων, ευρωπαϊκών έργων, υπό το όνομα Mitigate και City Risks, καθώς και οι διαδικασίες από την στρατηγική αστυνόμευσης υπό το όνομα Spatial, η οποία με τη σειρά της βασίζεται σε μια παλαιότερη στρατηγική υπό το όνομα SARA, τα αρχικά Scan, Analyze, Respond και Assess. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, θα πούμε λίγα λόγια παρακάτω. Βήματα αυτών των στρατηγικών αξιοποιούνται από υπηρεσίες
εφαρμογής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι διαδικασίες και οι επιμέρους φάσεις τους έχουν κατάλληλα τροποποιηθεί, αναβαθμιστεί και υιοθετήσει βεβαίως τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Στο αστεακό επίπεδο, εστιάζουμε σε αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι το έγκλημα και η παραβατικότητα εν γέννη εμφανίζονται σε μικρό αριθμό τοποθεσιών και μικρό αριθμό προσώπων και τείνουν να εμφανίζονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Επομένως, πρέπει να εστιάσουμε σε αναδυόμενες προκλήσεις όπως η μείωση του εγκλήματος δρόμου, ευπάθειες και φύλαξη, τεχνολογικές εξελίξεις βεβαίως, στην ένδυα οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, στις στρατηγικές αστυνόμευσης προσανατολισμένης σε αποδείξεις και στις όποιες αλλαγές υπάρχουν σε τύπους εγκλημάτων. Είναι λοιπόν υψηλή σημασία να υπογραμμίσουμε την ανάγκη προτεραιοποίησης των όποιων ενεργειών μας και να έχουμε αποδοτική χρήση των πόρων παρέμβασης στο όποιο πρόβλημα, καθώς και να υιοθετούμε τα αποτελέσματα ως καλές πρακτικές, ως ανάδραση σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο. Στο πεδίο της πληροφοριακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, αναγνωρίζουμε μέσα στη μεθοδολογία όρια εφαρμογής διαδικασιών αποτίμησης, αναλύουμε απειλές, ευπάθειες, αντίκτυπο και ολοκληρώνουμε την αποτίμηση του συνολικού κινδύνου για την πληροφοριακή υπηρεσία, για την πλατφόρμα. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, υιοθετούμε την επέκταση μιας ευρέως διαδεδομένης στρατηγικής αστυνόμευσης υπό το όνομα Spatial, της οποίας επιμέρους φάσεις παρουσιάζονται εδώ, αφότου έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες του έργου. Αναζητώ, προτεραιοποιώ, αναλύω, οριοθετώ την παρέμβαση, task, παρεμβαίνω, αποτιμώ και μαθαίνω. Η κύρια ενέργεια προσαρμογής εδώ, την οποία προτείνουμε το καινοτόμο στοιχείο, εμφανίζεται λοιπόν στο καινούριο στάδιο που προτείνουμε, το αρχικό, το στάδιο της αναγνώρισης ορίων. Κρίνουμε αναγκαία την προσθήκη αυτού του σταδίου, έτσι ώστε να αναγνωριστούν το πεδίο τέλεσης του εγκλήματος από το επίπεδο του Δήμου στο δημοτικό διαμέρισμα στην περιοχή ή και στη γειτονιά και βεβαίως να αναγνωριστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς στο κάθε περιστατικό. Στα επόμενα στάδια λαμβάνουν χώρα επιμέρους διαδικασίες με βήματα η κάθε μία από αυτές για την αναζήτηση και τον ορισμό του προβλήματος, την προτεραιοποίηση των ενεργειών, την ανάλυση έτσι ώστε να οριοθετήσουμε τα σημεία παρέμβασης, τον καθορισμό του τρόπου αντιμετώπισης, την παρέμβαση καθεαυτή, την αποτίμηση όλων των προηγούμενων ενεργειών και βέβαια την εκμάθηση, το απαραίτητο εκείνο στάδιο, την υιοθέτηση δηλαδή των καλών πρακτικών για κάποιο μεταγενέστερο πρόβλημα. Για την πληροφοριακή ασφάλεια, η μεθοδολογία μας περιγράφεται μέσα από τα βήματα, από τα στάδια αυτά, με τις επιμέρους διαδικασίες. Έχουμε λοιπόν τον καθορισμό των ορίων αποτίμησης κινδύνου στο πρώτο στάδιο, την ανάλυση απειλών, ευπαθειών, αντικτύπου και τελικά την αποτίμηση του συνολικού κινδύνου για την υπηρεσία, καθώς επίσης και την καταγραφή της στρατηγικής για τη συνολική αντιμετώπιση. Όπως ανέφερα και στην αρχή, η μεθοδολογία Curie υιοθετεί αρχές και εργαλεία αστεακής και πληροφοριακής ασφάλειας και για το λόγο αυτό εκτιμάμε ότι είναι ορθό να την αντιληφθούμε ως το σημείο συνάντησης, σύνθεσης διαδικασιών που αφορούν τον κυβερνοχώρο αλλά και τον φυσικό κόσμο. Για το λόγο αυτό η Curie παρουσιάζεται ως ενιαία μεθοδολογία τεσσάρων φάσεων με την κάθε μία να αποτελείται από επιμέρους στάδια, που τα αποτελέσματα των οποίων θα τροφοδοτούν τις επόμενες. Η αρχική περιγραφή της μεθοδολογίας, της καινούργιας αυτής μεθοδολογίας, έχει υποβληθεί σε ένα πρώτο παραδοτέο του έργου στο τέλος Ιουνίου,
ενώ αναμένουμε να την ολοκληρώσουμε έως τα τέλη Σεπτέμβρη σε ένα επόμενο παραδοτέο. Αυτά εν συντομία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Το λόγο τώρα θα έχει ο συνάδελφος Σπύρος Παπαστεργίου για την περιγραφή του συστήματος που θα υλοποιήσει τη μεθοδολογία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σημειώσω σχετικά με την μεθοδολογία ότι ακόμα είμαστε στην αρχή, ότι η τελική μεθοδολογία θα παραδοθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι παρόλο το γεγονός ότι προσπαθούμε να συνδυάσουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, ο ένας είναι ο cyber κόσμος και ο άλλος είναι ο physical κόσμος, που μπορεί εκ πρώτης άποψης να μην υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των δύο κόσμων, όμως είναι πάρα πολύ αλληλένδετοι οι δύο αυτοί κόσμοι. Για το γεγονός του ότι εμείς προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια μεθοδολογία, πλέον μάλλον οι νέες, οι πόλεις, οι οποίες μάλλον πρόκειται να δημιουργηθούν, δεν μιλάμε για απλές πόλεις, μιλάμε για πόλεις οι οποίες είναι έξυπνες πόλεις. Το πόσο έξυπνες είναι οι πόλεις αυτές βασίζονται στο γεγονός του πόσο είναι τα IT συστήματα ή τα cyber physical συστήματα που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένες πόλεις. Για αυτούς που δεν ξέρουν, cyber physical συστήματα είναι τα συστήματα τα οποία λοιπόν τα application ή software συστήματα που ελέγχουν φυσικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν λοιπόν software τα οποία λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιούνται είτε από το Δήμο είτε από άλλους οργανισμούς που ελέγχουν φυσικές διαδικασίες όπως είναι συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι συστήματα τα οποία λοιπόν ελέγχουν τον φωτισμό στους δρόμους. Άρα λοιπόν για φανταστείτε το γεγονός ότι μπορεί να γίνει ένα cyber attack σε τέτοια συστήματα, να δημιουργηθούν καταστάσεις οι οποίες μπορεί να ευνοήσουν την εγκληματικότητα μέσα στην πόλη. Είναι γεγονότα τα οποία τα έχουμε δει σε άλλα έργα που μιλάμε περισσότερο βέβαια σε αυτά, επικεντρωνόμασταν περισσότερο σε κρίσιμες υποδομές, αλλά πλέον νομίζω ίσως και τα επόμενα χρόνια που όσο οι πόλεις αρχίζουν να χρησιμοποιούν περισσότερα συστήματα για να ελέγξουν αυτές τις φυσικές τους διαδικασίες, είναι γεγονότα τα οποία λοιπόν θα δούμε και επιθέσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο λοιπόν των πόλεων. Η μεθοδολογία που ανέφερε ο συνάδελφός μου, ο Δημήτρης Καλέργης, θα υλοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμη μέσα από το ένα άλλο μεγάλο outcome του συγκεκριμένου έργου, που είναι λοιπόν το σύστημα. Στη διαφάνεια εδώ που βλέπετε ποια είναι τα βασικά component του συγκεκριμένου συστήματος. Θα ήθελα πριν παρουσιάσω αυτά τα component να σας αναφέρω ότι για την υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος, όπως αναφέραν και κάποιοι συνομιλητές μου, θα χρησιμοποιηθούν και θα βασιστούμε λοιπόν σε προϋπάρχοντες γνώση, οι οποίες λοιπόν φέρνουν και λύσεις, οι οποίες φέρνουν οι οργανισμοί οι οποίοι μετέχουν στο συγκεκριμένο έργο. Οι τεχνολογικοί οργανισμοί, κατά κύριο λόγο, όπως είναι η Space, η Singular και το UPRC. Άρα λοιπόν θα βασιστούμε λοιπόν σε συστήματα όπως είναι το Mitigate, που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός Horizon έργου και δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε λοιπόν τους κινδύνους που αφορούν τις πληροφοριακές υποδομές ενός μιας κρίσης των κρίσιμων υποδομών. Θα βασιστούμε σε λύσεις οι οποίες φέρνει σε αυτό το έργο το Mitigate, το UPRC, ήταν το Technical Coordinator και είχε αναλάβει την σχεδιασμό της μεθοδολογίας, το σχεδιασμό του συστήματος και επίσης μετήχε και η Singular Logic, η οποία ήταν ένας από τους βασικούς partner, ο οποίος είχε την ευθύνη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος. Θα βασιστούμε επίσης σε λύσεις όπως είναι το City Risk, που όπως αναφέραν ο εκπρόσωπος της Space, ήταν και coordinator, όπως θυμάμαι. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συνδυάσουμε διαφορετικές λύσεις και επίσης λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε και λύσεις όπως είναι το έργο στο οποίο μετέχει η ελληνική αστυνομία και αφορά το policing, smart policing, κάπως δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο όνομα. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι λοιπόν να συνδυάσουμε διαφορετικές λύσεις και να προτείνουμε λοιπόν κάποια καινούργιες μεθοδολογίες, καινούργια εργαλεία τα οποία θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και θα βοηθήσουν όλους τους φορείς οι οποίοι λοιπόν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο, στο χώρο του Δήμου Πειραιά. Παρόλο λοιπόν που το γεγονός ότι το σύστημα έχει σαν βασικό
beneficiary, αυτό που ωφελείται είναι ο Δήμος. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, τα συστήματα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από φορείς οι οποίοι, λοιπόν, μετέχουν στο έργο, που δραστηριοποιούνται, μάλλον, στο Δήμο. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το βασικό component του συγκεκριμένου συστήματος είναι το Collaborative Risk Assessment component, το οποίο, λοιπόν, έχει σαν στόχο να υλοποιήσει τις βασικές, το core functionality, τις μεθοδολογίες οι οποίες θα υλοποιήσουν. Άρα, λοιπόν, θα αξιολογεί κινδύνους, την επικινδυνότητα των πληροφοριακών υποδομών και θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τους operator του Δήμου, ενώ θα παρέχει, λοιπόν, αξιολόγηση της εγκληματικότητας στον χώρο του Πειραιά. Θα πρέπει, λοιπόν, να τονίσουμε, όπως είχαμε κάνει και συνάντηση πριν περίπου μια εβδομάδα, ο στόχος του εργαλείου δεν είναι να αξιολογήσει στο πόσο καλά κάνει η αστυνομία τη δουλειά της. Είναι να βοηθήσει και το Δήμο και την αστυνομία και όλους τους άλλους φορείς να αξιολογήσουν την εγκληματικότητα. Άρα να τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια και τα εργαλεία που θα κάνουν για να κάνουν καλύτερα ίσως τη δουλειά τους. Το εργαλείο, λοιπόν, το συγκεκριμένο μόζουλ, λοιπόν, αυτό θα λαμβάνει input από διάφορα περιφερειακά component, όπως είναι, λοιπόν, τα mobile application, τα οποία, λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των δομών οι οποίοι, λοιπόν, θα έχουν συσταθεί, και έτσι ώστε να πάρουμε feedback και από τους πολίτες σχετικά, λοιπόν, με το αίσθημα ασφάλειας που έχουν, λοιπόν, στο χώρο, στο Δήμο του Πειραιά, αλλά και από... και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών. Θα πάρουμε, λοιπόν, input από τα διάφορα data sources, τα οποία είτε βρίσκονται, λοιπόν, στο web, είτε στο dark web, είτε, λοιπόν, βρίσκονται, λοιπόν, και είναι διαθέσιμα από φορείς όπως είναι η ελληνική αστυνομία. Και επίσης θα πάρουμε, λοιπόν, και input από διάφορους sensors, οι οποίοι, λοιπόν, μπορεί είτε ήδη χρησιμοποιούνται από τον Πειραιά, είτε θα χρησιμοποιηθούν από τον Πειραιά. Άρα, λοιπόν, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια αρχιτεκτονική η οποία είναι αρκετά ανοιχτή, επεκτάσιμη, το οποίο, λοιπόν, να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και στοιχεία από συστήματα τα οποία, λοιπόν, ο Δήμος πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Άρα, λοιπόν, όλες αυτές οι πληροφορίες μαζί με το input το οποίο θα πάρουμε από τους διάφορους φορείς οι οποίοι, λοιπόν, δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, όπως είναι, λοιπόν, οι εμπορικοί φορείς, όπως είναι, λοιπόν, το λιμάνι. Γιατί, κατά ψέματα, ο Πειραιάς έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι μια απλή πόλη όπως είναι η Αθήνα, είναι μια πόλη η οποία έχει και λιμάνι. Αυτό είναι το γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν και κίνδυνοι οι οποίοι, λοιπόν, πιθανόν να προκύψουν και από τους οργανισμούς οι οποίοι, λοιπόν, δραστηριοποιούνται ή συνορεύουν με το Δήμο. Και ένας από αυτούς τους οργανισμούς είναι, λοιπόν, και το λιμάνι. Για φανταστείτε, λοιπόν, μια εγκληματική επίθεση η οποία μπορεί να γίνει σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά, το οποίο, λοιπόν, αυτό μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες και στον ίδιο το λιμάνι. Είδα, λοιπόν, ένα κοντέινερ που μπορεί να κρύβει μια βόμβα, να εκραγεί οτιδήποτε. Αυτό, λοιπόν, οι επιπτώσεις, τα cascading effect τα οποία μπορεί να έχουν, λοιπόν, γεγονότα τα οποία, λοιπόν, μπορούν να συμβούν σε φορείς οι οποίες βρίσκονται και δραστηριοποιούνται, λοιπόν, μέσα στον Πειραιά, θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, να τα λάβουμε υπόψη μας προκειμένου, λοιπόν, να δημιουργήσουμε και να εκτιμήσουμε, λοιπόν, κινδύνους που αφορούν τόσο την πληροφορική υποδομή όσο, λοιπόν, και την εγκληματικότητα στην περιοχή, λοιπόν, του Δήμου. Άρα, λοιπόν, ο στόχος είναι, λοιπόν, να βοηθήσουμε, λοιπόν, τους φορείς στο να σχεδιάσουν καλύτερη τη στρατηγική τους, έτσι ως προς τον τρόπο με το οποίο θα αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα και διάφορους κινδύνους που αφορούν δημοτικές υποδομές. Θα ήθελα να πω ότι ακόμα είμαστε στην αρχή της σχεδίασης της αρχιτεκτονικής. Έχουμε, λοιπόν, σχεδιάσει, είμαστε στη φάση καθορισμού των απαιτήσεων που συνδέονται, λοιπόν, με τα system requirements, δηλαδή με τις απαιτήσεις που θα ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό του συστήματος. Και είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους φορείς που μετέχουν στο έργο και με τους τεχνολογικούς φορείς, αλλά, λοιπόν, και με τους χρήστες, έτσι ώστε να δούμε
να σχεδιάσουμε αυτά τα component. Πιστεύουμε μια αρκετά όριμη μορφή της αρχιτεκτονικής θα είναι διαθέσιμη περίπου το φθινόπωρο, έτσι ώστε ο επόμενος ένας χρόνος θα είναι ο χρόνος στον οποίο θα συνεχίσουμε με την υλοποίηση της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής. Εδώ λοιπόν μπορείτε, είναι ένα slide το οποίο το έχει δείξει ήδη ο συνάδελφός μου, ο Μάριος Ζαχαριάς. Εδώ παρουσιάζουμε το οικοσύστημα του BSFS. Βλέπουμε λοιπόν ποιες είναι οι οντότητες λοιπόν, το οποίες θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο σύστημα. Δεν θα ήθελα τώρα και λόγω χρόνου να επεκταθώ περισσότερο. Πάντως βλέπετε λοιπόν ότι ο στόχος μας είναι να επωφεληθούν διάφορες ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του Δήμου Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε ένα από τα βασικά συστατικά της πλατφόρμας QREAM είναι το συνεργατικό κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που έχει σαν στόχο την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως είναι τα κινητά, η τεχνητή νοημοσύνη. Πάρα πολλές από τις ιδέες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο έργο τις έχουν δανειστεί από το έργο City Risk, όπως αναφέρθηκε, όπου είχαμε την ευκαιρία να τις δοκιμάσουμε σε ένα πραγματικό περιβάλλον σε τρεις πόλεις της Ευρώπης, στο οποίο είχαμε τη χαρά να είμαστε και οι συντονιστές. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ασφάλεια αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες όλων των πόλεων της Ευρώπης και αυτό αντανακλάται και σε πρόσφατες μελέτες. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την... και αυτό απαιτεί την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών και τη μείωση του φόβου. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που συνιστούν στο αίσθημα του φόβου. Υπάρχουν τα μικροεγκλήματα, υπάρχουν οι διάφορες δραστηριότητες τη νύχτα, το λαθρεμπόριο, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής, τρομοκρατία. Και όλα αυτά μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους πολίτες, όπως αναφέρα η αίσθηση του φόβου, να έχουν θύματα, να έχουν απώλεια σε αντικείμενα, να έχουν διατάραξη της κοινωνικής συνοχής. Και η ασφάλεια αποτελεί αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα κάθε πόλης και έχει... Αυτό έχει σαν συνέπεια και απαιτεί να έρθουν όλοι οι παράγοντες μαζί να συνδράμουν στην ενίσχυση αυτού του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών, περιορίζοντας τους παράγοντες που συνδράμουν σε αυτό, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης, επιτυχάνοντας καλύτερη και πιο έγκαιρη αντιμετώπιση, παρέχοντας καλύτερη πληροφόρηση στους πολίτες και ενισχύοντας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως εκεί στοχεύουμε μέσα από την πλατφόρμα του QREAM αλλά και του City Risk παλαιότερα, την ενίσχυση της συνεργατικότητας και της αλληλεγγύης των πολιτών και δίνοντάς τους ένα κεντρικό ρόλο. Από την άλλη, οι πόλεις, όπως αναφέρθηκε, γίνονται πολύ πιο έξυπνες μέσα από την αξιοποίηση μιας σειράς τεχνολογιών που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, που έχουν να κάνουν φυσικά και με τα κινητά, τα δίκτυα αισθητήρων, το IoT, τεχνολογίες που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα, την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που λέμε machine learning, αυξημένη πραγματικότητα. Όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τις πόλεις μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το City Risk ή της πλατφόρμας QREAM που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του project, έτσι ώστε να φέρουμε τον πολίτη στο κέντρο και να αποτελέσει το βασικό πυλώνα μέσα από το οποίο μπορούν οι πολίτες να ανταλλάξουν πληροφορίες, να βοηθήσουν και να λειτουργήσουν, όπως λέμε, είτε σαν αισθητήρες, με την έννοια ότι
κάτι που μπορούν να δουν ή να μεταφέρουν σαν εικόνα ή σαν βίντεο, να λειτουργήσουν σαν sensors ή σαν reporters. Έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτές τις τεχνολογίες πραγματικά να υπηρετήσουν τους πολίτες και να συνδράμουν σε αυτό που λέμε μείωση του φόβου, ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας, ολοκληρώνοντας αυτές τις τεχνολογίες με άλλες υποδομές που πολύ πιθανόν έχει μια πόλη. Μιλάμε όλο ένα και περισσότερο, όπως είπαμε, για smart cities, έξυπνους φωτισμούς, parking, συστήματα καμερών που χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της ασφάλειας, ενισχύοντας το κομμάτι της συνεργασίας, εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη των social media και τις πληροφορίες που υπάρχει εκεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε, να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που μας μεταφέρουν οι πολίτες με πληροφορίες που έχουμε σε άλλες πηγές ή και από ιστορικά δεδομένα και επιστρέφοντας ένα μέρος του ελέγχου και της δύναμης πίσω στους πολίτες. Η Space Ελλάς στο συγκεκριμένο έργο φέρνει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αναπτύξει ως συντονιστής αλλά και ως ένας από τους βασικούς τεχνολογικούς παρόχους του έργου CityRisk. Και απ' την άλλη φέρνει στο έργο τις τεχνολογικές λύσεις της ολλανδικής εταιρείας WebIQ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων από το διαδίκτυο και από το Darknet. Λίγα λόγια για το CityRisk, το οποίο ήταν ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020. Είχε συνολική διάρκεια 3 χρόνια και είχε σαν σκοπό την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Σε αυτό το έργο συμμετείχαν 13 φορείς από 7 διαφορετικές χώρες και είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα αποτελέσματα σε 3 πόλεις, στο Δήμο της Ρώμης, στο Waltham Forest του Λονδίνου και στη Σόφια, σε πραγματικό περιβάλλον. Εδώ βλέπετε μερικές από τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου, οι οποίες αξιοποιούσαν μια σειρά από τεχνολογίες από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, των δίκτυων, αισθητήρων, αλλά και της επαυξημένης πραγματικότητας, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν υπηρεσίες όπως είναι η ιστορικότητα του εγκλήματος στην πόλη, να δώσουν υπηρεσίες ασφαλούς πλοήγησης, στους δρόμους της πόλης, υπηρεσίες που μπορεί κάποιος να εντοπίσει ή να βοηθήσουν άλλοι πολίτες να εντοπιστούν κάποια κλεμμένα αντικείμενα ή προσωπικά αντικείμενα, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να δηλώσουν και να αναφέρουν διάφορα συμβάτα που μπορεί να συμβαίνουν στη γειτονιά τους, στην πόλη τους. Ή και να ζητήσουν τη βοήθεια από άλλους πολίτες. Δηλαδή, κάποιος βλέπει ή καταστρέφεται κάποιο μέρος της περιουσίας του, να μπορεί να πάρει βοήθεια από κάποιον που μπορεί να ήταν στο συμβάν κάποια στιγμή. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει απαραίτητα κάποιο κεντρικό authority ουσιαστικά. Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία που δίνεται προς τους πολίτες έτσι ώστε να αναπτύξουν αυτή την αλληλεγγύη και συνεργατικότητα μεταξύ τους χωρίς απαραίτητα να υπάρχει από πίσω μια κεντρική διαχείριση. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως ήταν π.χ. στο Waltham Forest, ένα τέτοιο σύστημα ήταν διασυνδεμένο με ένα control room, με ένα control center. Εντάξει, σε άλλες περιπτώσεις ήταν περισσότερο διαχειριζόμενο από τις ίδιες τις ομάδες των πολιτών που κάναν χρήση της πλατφόρμας και των εφαρμογών. Κεντρικό ρόλο στο CityRisk παίζει η εφαρμογή στο κινητό, που είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί ο πολίτης για να μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες, να δηλώσει ένα συμβάν ή να δηλώσει την απώλεια κάποιου αντικειμένου. Όπως επίσης και να πάρει πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια και να αποφύγει πιθανές περιοχές. Όπως ανέφερα, το σύστημα αυτό
συνδυάζεται με ένα operation center ή ένα intelligence center, το οποίο δεν είναι απαραίτητα διαχειριζόμενο από κάποιον από τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με το κομμάτι της ασφάλειας σε ένα δήμο, σε μια πόλη. Μπορεί να είναι και διαχειριζόμενο από τους ίδιους, από τις ίδιες τις ομάδες των πολιτών. Παρέχει μια σειρά από προηγμένες υπηρεσίες συσχέτισης των πληροφοριών που συλλέγονται από τους πολίτες με πληροφορίες που μπορεί να έχουμε είτε από ιστορικές πηγές όσον αφορά π.χ. εγκλήματα, αλλά και από πληροφορίες που μπορούμε να συλλέγουμε από κοινωνικά μέσα δικτύωσης, από το διαδίκτυο, και αξιοποιώντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, να μπορούμε να φιλτράρουμε περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης του συστήματος, αλλά και να δίνουμε τη δυνατότητα π.χ. χρήσης του συστήματος ακόμα και από τουρίστες, για παράδειγμα, μέσα από τεχνικές αυτόματης μετάφρασης ή αυτόματης αναγνώρισης κατανόησης κειμένου. Γιατί στόχος του συστήματος όσον αφορά το operations είναι σε μεγάλο βαθμό να λειτουργεί αυτοματοποιημένα και να μην χρειάζεται κάποιον human operator να συσχετίσει τα ανθρώπινο παράγοντα, να συσχετίσει τα διάφορα συμβάντα. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι του έργου του Σιτηρίς που φιλοδοξούμε να δοκιμάσουμε και εδώ στην πόλη του, στο Δήμο του Πειραιά, είναι ένας αισθητήρας που αξιοποιεί την τεχνολογία του Bluetooth, και το οποίο σε συνδυασμό με την εφαρμογή που είχε αναπτυχθεί μπορούσε μέσα από τη συνεργατικότητα και την αλληλεγγύη των πολιτών να εντοπίσουμε κάποιο απολυσθένα αντικείμενο. Τεχνολογίες όπως αυτές που αναπτύχθηκαν στο έργο σήμερα συναντάμε π.χ. σε κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων COVID και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεργατικότητα και στη συμμετοχή των πολιτών, διασφαλίζοντας πάντα την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει κάποιο ένα tag, όπως λέγεται, το οποίο είναι στο μέγεθος ενός κουμπιού με μια μπαταρία, το οποίο μπορεί να έχει σε κάποιο αντικείμενο το οποίο έχει κάποια αξία και θέλει να μπορεί να το, σε περίπτωση που χαθεί ή το κλέψει κάποιος, να βρεθεί. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια εφαρμογή η οποία τρέχει στα κινητά, η οποία από τη στιγμή που δηλωθεί το αντικείμενο που φέρει αυτό το tag ότι έχει κλαμπεί, μπορεί να ενεργοποιήσουν αυτό τον αισθητήρα και μετά να μπορέσουν οι συσκευές των χρηστών της εφαρμογής του Σιτηρίς να ανιχνεύσουν την θέση αυτού του tag και να τη μεταφέρουν σε κάποιο operation center. Αυτό έχει δοκιμαστεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία στο Δήμο της Ρώμης, κυρίως και έχει βρει εφαρμογή σε κλοπή ποδηλάτων. Κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες ήδη τις έχουμε ενσωματώσει σε μια δικιά μας πλατφόρμα που έχουμε που έχει αναπτυχθεί από την Space Ελλάς, κυρίως στο κομμάτι της ασφάλειας και την οποία ονομάζουμε Guardian, και κυρίως έχει να κάνει με τη λειτουργία ενός Operation Center και την ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων ασφαλείας. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο σύστημα που θέλει να συνδυάσει πηγές από διαφορετικές πηγές δεδομένων, είναι η ανάλυση δεδομένων από το διαδίκτυο ή από κοινωνικά μέσα. Σε αυτό έχουμε μία συνεργασία και μία συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας WebIQ, με την οποία έχουμε συνεργαστεί σε δύο σημαντικά έργα στην ελληνική αστυνομία και στην Κύπρο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο και στο Darknet, οι οποίοι παρέχουν μέσα από αυτή την εμπειρία που έχουν σε φορείς αστυνομίας και καταπολέμησης του εγκλήματος, έχουν αναπτύξει εξειδικευμένους αλγορίθμους που μπορεί κάποιος να εξάγει χρήσιμη πληροφορία από ανοιχτές πηγές και να χρησιμοποιηθεί αυτή και να συσχετιστεί με πληροφορίες που μπορεί να δηλώνει ένας πολίτης.
Αυτές είναι μερικές από τις λύσεις και τις τεχνολογίες που προσφέρει η WebIQ. Όπως θα δείτε, μία από τις βασικές λύσεις που ήδη προσφέρουν και είναι υλοποιημένες σε αρκετές πόλεις, κυρίως στην Βόρεια Ευρώπη, Γερμανία, Ολλανδία, είναι οι υπηρεσίες Safe City, που κυρίως στηρίζονται στην αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών που μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο, είτε είναι ιδεοσιογραφικά site, είτε φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών από πολίτες, είτε sites που διαφημίζουν πράγματα ή υπηρεσίες. Και εδώ είναι μερικές από τις υπηρεσίες, λύσεις που προσφέρονται στοχευμένα για στο κομμάτι των πόλεων. Το ένα είναι να μπορεί κάποιος να πάρει και να έχει insights, όπως λέμε, το τι πιστεύουν οι πολίτες με βάση τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει κάποιος από το διαδίκτυο, να μπορεί να παρακολουθεί στο διαδίκτυο για συγκεκριμένα events ή δραστηριότητες που συμβαίνουν στην πόλη. Μέσα από την παρακολούθηση στοχευμένων sites να μπορέσει κάποιος να παρακολουθεί συγκεκριμένα φαινόμενα human trafficking, για παράδειγμα, ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορεί να, παραδείγματος χάρη από ένα δήμο, να τον βοηθήσει να συσχετίσει κάποιες επιχειρήσεις με κάποια άτομα τα οποία σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι είμαι ο τελευταίος της σημερινής ομάδας και υπόσχομαι να είμαι λακωνικός, αλλά όχι δωρικός. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσω να είμαι σαφής και απλός. Δεν θα περιγράψω τις τεχνικές λύσεις του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στο έργο Spirit, αλλά περισσότερο θα περιγράψω τα προβλήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Όπως βλέπετε εδώ, μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό έργο που τρέχει ακόμα, ένα ορίζοντα 2020, ένα έργο που ξεκίνησε περίπου πριν από 3,5 χρόνια στη σχεδίασή του. Η ομάδα μου και εγώ το σχεδιάσαμε σε μια πανευρωπαϊκή κλίμακα, 17 φορείς, 6 αστυνομικοί οργανισμοί σαν τελικοί χρήστες. Το συντονίζουμε από την Ελλάδα. Και αν δεν κάνω λάθος, κάπως πρέπει να αλλάζω και το slide από εδώ. Ωραία. Τι προσπαθεί να λύσει το έργο? Στην προβληματική που αντιμετωπίζουμε, συσχετίζουμε αρκετά από αυτά που ακούστηκαν στην προηγούμενη ομιλία του κυρίου Κωστίκογλου. Το έργο αντιμετωπίζει ένα απλό πρόβλημα της μορφής open source intelligence. Δηλαδή, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα που βρίσκονται διαθέσιμα στα κοινωνικά δίκτυα ή στο ανοιχτό ίντερνετ, αλλά και στο σκοτεινό δίκτυο, και αυτά τα δεδομένα να βοηθήσουν τους φίλους μας τελικούς χρήστες από τις αστυνομικές ομάδες για να κάνουν την ανάλυση τους και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα πιο εύκολα. Ποια είναι τα προβλήματα που λύνει το Spirit? Ένα πολύ απλό ζήτημα, η ταυτοποίηση προσώπων. Η ταυτοποίηση προσώπων στον κυβερνοχώρο είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο αν πιάσει κανείς και το αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του. Η ταυτότητα ενός προσώπου, κατά γενική ομολογία, θα έπρεπε να ολοκληρώνεται με το όνομά του. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό, έτσι. Ρωτήστε και τους παρευρισκόμενους από τους αστυνομικούς φορείς, αυτό δεν συμβαίνει εύκολα. Γιατί εάν δεν συνδυάσουμε το όνομα και με κάποια φυσικά χαρακτηριστικά, αυτό το όνομα μπορεί εύκολα να αλλάξει ή μπορεί εύκολα να μπερδευτεί. Ας πάμε στην υπόθεση του ονόματος για να σας το περιγράψω πιο απλά. Εκτός από τα αγγλικά ονόματα που είναι πολύπλοκα και τα ελληνικά ονόματα, άμα τους βάλουμε μέσα μια λατινική γραφική, θα παρουσιάσουν αυτήν εδώ τη δυσκολία. Εδώ έχουμε μια κυρία Κέιτλιν Τέιλορ, η οποία μπορεί να γράφεται με όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους. Το ίδιο θα μπορούσε να είναι και το όνομα Κώστας Δαβαράκης. Με κάπα, με ωμέγα, με όμικρον, με σι, έτσι.
Αυτή εδώ τη δυσκολία αντιμετωπίζει ένας αναλυτής από την πλευρά των αστυνομικών φορέων όταν πάει να ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο μέσα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Υπάρχει η προσέγγιση η οποία είναι, περιγράφεται με την έννοια του overt, δηλαδή ανοιχτή προσέγγιση, δεδομένα τα οποία τα παίρνουμε απευθείας από δακτυλικά αποτυπώματα, από το DNA και μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο. Και υπάρχουν και οι συγκεκαλυμμένες μέθοδοι που αντιμετωπίζουν οι φίλοι μας τελικοί χρήστες για να βρούνε στο τέλος αν όντως υπάρχει ταυτοποίηση του ονόματος με το φυσικό πρόσωπο. Αυτή η δεύτερη προσέγγιση είναι εκείνο το αντικείμενο που ενέπνευσε τον ορισμό και τη σχεδίαση του έργου. Το intelligence-led policing, δηλαδή η αστυνόμευση που οδηγείται από την πληροφορία. Αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα που συναντάει ένας αναλυτής στους τελικούς μας χρήστες. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζει ότι έχει βρει την ταυτοποίηση, πάει να την καρφιτσώσει πάνω στον υποψήφιο perpetrator, όπως τον λέμε στην ορολογία, υποψήφιο να έχει διενεργήσει κάποια παράνομη πράξη, αλλά ο υποφαινόμενος δεν κάθεται σταθερός μες στο κυβερνοχώρο, κινείται. Επομένως, δεν μπορεί να τον καρφιτσώσει. Αλλάζει όνομα, αλλάζει ταυτότητα, αλλάζει φυσική περιγραφή. Μια άλλη δυσκολία που έχουν οι φορείς μας, και ευκαιρία τώρα να σας περιγράψω ποιοι είναι οι φορείς μας, συμμετέχει και η ελληνική αστυνομία. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει, είμαστε στο δεύτερο χρόνο, ήδη έχουμε εγκαταστήσει στην Ελλάδα, στο τμήμα πληροφορικής και στην μονάδα αλλοδαπών, στην ελληνική αστυνομία, το σύστημά μας. Θα δείτε στο τέλος ένα σύντομο πέρασμα του συστήματος, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε πολλά στοιχεία, γιατί έχουμε anonymized περιορισμούς εκεί των δεδομένων. Εκτός από την ελληνική αστυνομία, συμμετέχει η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση. Είναι η αστυνομία που προστατεύει τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Συμμετέχει η αστυνομία της Σερβίας, της Πολωνίας και μια δεύτερη αστυνομία από το Ηνωμένο Βασίλειο στο West Midlands. Αυτές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε βάζοντας αυτές τις 6 μονάδες μαζί. Προφανώς η κάθε μία έχει διαφορετική κουλτούρα και αυτό πρέπει να καταγραφεί στις ανάγκες τους. Προφανώς άλλες έχουν πιο προχωρημένη τεχνολογία από τις ομότιμες αστυνομίες σε διαφορετικές χώρες. Έχουν διαφορετικές δυσκολίες στην αντιμετώπιση των εγκληματιών. Άλλοι έχουν εγκληματίες που προέρχονται από μεταναστευτικές ροές, άλλοι έχουν γηγενείς εγκληματίες σε μεγαλύτερη ποσόστοση. Άρα όλα αυτά πρέπει κάπως να συγκεραστούν για να βγει ένα σύστημα που στην τελική του μορφή δεν θα είναι πανάκια. Αυτό που φιλοδοξούμε του χρόνου, τέτοια εποχή, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα έχουμε περάσει και το τελευταίο χρόνο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, είναι να είμαστε ένας κρίκος, όπου αυτός ο κρίκος θα μπορέσει να βοηθήσει τους αναλυτές σας, και απευθύνομαι στους φίλους από την ελληνική αστυνομία και από τον Πειραιά, να βοηθήσει λοιπόν τους αναλυτές σας στο να συμπληρώσουν τα εργαλεία που ήδη έχουν. Οι περισσότερες από τις αστυνομίες που αντιμετωπίζουμε εδώ στο έργο χρησιμοποιούν το i2, ένα σύστημα από την IBM, το οποίο κάνει ανάλυση. Το δικό μας σύστημα μπορεί εύκολα να βγάλει προς το i2 ένα social γράφο και να τροφοδοτήσει με τις εκτιμήσεις που βγάζει από την μηχανική μάθηση που έχουμε στήσει στο μοντέλο μας, να δώσει συμβουλές για την ταυτοποίηση των προσώπων. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, στην οργάνωση που έχουμε περιγράψει εδώ, με αρκετά τεχνικούς όρους, και δεν θα καθίσω σε αυτούς, γιατί βλέπω είμαι στο 8ο λεπτό και θέλω να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Προβλήματα. Προβλήματα για την υλοποίηση του έργου. Θα σταθώ σε 3 βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και που αντιμετωπίζουμε ακόμα. Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε τεχνικοί. Νομίζω και οι προηγούμενοι συνάδελφοι από τον Πειραιά και όπως και από τη Space και από τη Singular, είμαστε τεχνικοί, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε τα φυσικά δεδομένα από την πραγματική κοινωνική πληροφόρηση. Δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε τα στοιχεία απευθείας. Εκτός του ότι μας τα απαγορεύει δεοντολογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να φτιάξουμε τα δικά μας τεχνητά στοιχεία και τα τεχνητά cases
ώστε μετά να βρούμε την τεχνολογία που θα βοηθήσει τους ανελτές. Εξ' από αυτό, μετά αφού το φτιάξουμε τούτο, θα πρέπει να το δώσουμε, να το αξιοποιήσουν κάπου διαφορετικά, σε άλλους χώρους, όχι στους δικούς μας τεχνικούς χώρους, οι τελικοί μας χρήστες. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να πάμε και να κάνουμε αυτό το σύστημα να τρέχει μέσα στην ελληνική αστυνομία ή μέσα στην αστυνομία της Σερβίας. Φτιάξαμε λοιπόν το σύστημα τον πρώτο χρόνο, το δώσαμε τώρα στο δεύτερο χρόνο στις 6 αυτές αστυνομίες και τους βοηθάμε από απόσταση, χωρίς να μπορούμε να δούμε τις αναλύσεις που κάνουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που φτιάχνει ένα overhead πρόσθετο, ακριβώς επειδή το έργο μας είναι συνεργατικό. Είναι συνεργατικό και ερευνητικό για την ευρωπαϊκή κοινότητα. Αυτά λοιπόν τα αντιμετωπίσαμε σπάζοντας στα δύο τη φάση υλοποίησης. Η πάνω μεριά αυτού του πίνακα δείχνει τη σχεδίαση σε επίπεδο concept. Φτιάξαμε τη λύση, βάλαμε τις τεχνολογίες μας, βάλαμε το machine learning μας, το εκπαιδεύσαμε το σύστημα, βάλαμε το face matching μας, βάλαμε όλες τις λύσεις που αντιμετωπίζουν τη δημιουργία μέσα από ένα NLP, από μια αξιοποίηση του κυβερνοχώρου βγάζοντας δεδομένα φυσικής γλώσσας και αφού το στήσαμε πάνω σε τεχνητά δεδομένα, το δοκιμάσαμε τον πρώτο χρόνο και έπαιζε, έπρεπε μετά να το δώσουμε το δεύτερο χρόνο, τώρα που τελειώνει ο δεύτερος χρόνος, να το δοκιμάσουν και οι αστυνομίες. Το κάναμε, από απόσταση τους βοηθάμε τεχνικά και παίρνουμε τα πρώτα συμπεράσματα που είναι πολύ θετικά, τουλάχιστον αυτό έχουμε ως τώρα εισπράξει. Όμως, τα αποτελέσματα αυτά που παίρνουμε από την αξιολόγηση που κάνουν οι συνεργάτες μας στις 6 αστυνομικές μονάδες πρέπει μετά να παντρευτούν και πάλι με το αρχικό μοντέλο. Αλλιώς θα έχει δημιουργηθεί ένα bias, μια πόλωση στην εκπαίδευση του συστήματος. Η πόλωση αυτή μπορεί να είναι ελληνικής μορφής, μπορεί να είναι σέρβικης μορφής, αγγλικής μορφής. Πρέπει λοιπόν να γίνει στο τέλος μια αλίανση των διαφορετικών μοντέλων που έχουν φτιάξει κατά μόνας η κάθε μία αστυνομία. Και αυτό είναι μια φάση που θα την τρέξουμε στον τρίτο χρόνο, γιατί αλλιώς θα φτιαχτεί ένα σύστημα scattered, σπασμένο σε 6 διαφορετικές μορφές. Εμείς θέλουμε να πάρουμε την πληροφορία και να την ενώσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της από τις 6 διαφορετικές εφαρμογές που έχουμε και να δώσουμε στο τέλος μια ενιαία μορφή του συστήματος πολύ πιο πλούσια πληροφοριακά. Ναι, εδώ περιγράφουμε και τα προβλήματά μας για να ταυτοποιήσουν οι ομάδες αυτές που κάνουν τις αξιολογήσεις, τους ερευνητές που κάνουν τις αξιολογήσεις. Πρέπει να τρέξει μια μεγάλη ιεραρχία όπου τα ονόματα των ανθρώπων αυτών πρέπει να μπουν σε φόρμες letter of consent. Είναι μια ιεραρχία που μας έφαγε πάρα πολύ χρόνο και μας τρώει ακόμα χρόνο. Φυσικά πρέπει να υπακούσουμε σε όλες τις οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το κάνουμε. Βλέπω ότι μένουν μόνο 3 λεπτά για να ολοκληρώσω την υπόσχεσή μου και θα ήθελα να ζητήσω από την συνεργάτηδά μας εδώ πίσω, ήδη το έχει κάνει, να τρέξει την εφαρμογή. Αυτό είναι ένα βιντεάκι που δείχνει την εφαρμογή να τρέχει στην Ελλάδα και θα δείτε τις 3 φάσεις που αντιμετωπίζει. Η πρώτη φάση είναι πολύ αυστηρή. Θα πρέπει η ιεραρχία της αστυνομίας να δίνει την έγκριση στον αναλυτή να μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα. Γιατί αλλιώς θα μπορεί να το χρησιμοποιεί οποιοδήποτε και το σύστημα αυτό, αν χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε, μπορεί να βγάλει στοιχεία και από το dark web, μπορεί να βγάλει στοιχεία προσωπικών δεδομένων που δεν τα θέλουμε, αν δεν υπάρχει case μέσα στην αστυνομία που του δίνει το authority να το κάνει. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που βλέπετε εδώ στο βιντεάκι μας δίνει το authorization και αυτό ακριβώς το σημείο. Σημαίνει ότι έχει πάρει τις υπογραφές και ελέγχεται αυτό από τον administrator χρήστη της αστυνομίας ότι όντως έχουν πάρθει υπογραφές και ξεκινάει μετά το intelligence job. Εδώ στο intelligence job υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε είτε εν κενό ένα ζήτημα, δηλαδή δίνουμε είτε ονόματα επώνυμο ή κάποιο URL και αφήνουμε το σύστημα να βγάλει κάποια συμπεράσματα μόνο του, μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία, είτε μια δεύτερη μορφή που την βρίσκουμε αρκετά ή την βρίσκεται εσείς οι τελικοί χρήστες αρκετά πιο αποδοτική, εμείς την ονομάζουμε refine search, η ονομασία όπου γνωρίζουμε κάποια πράγματα, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το case και προσπαθούμε
με τη βοήθεια του αναλυτή αλλά και του συστήματος να πάμε πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα. Δηλαδή στην ταύτιση των δεδομένων που προκύπτουν από το ενδεχόμενο πρόσωπο με το φυσικό του περιβάλλον. Αφού περάσει αυτή η διαδικασία, είτε η αυτοματοποιημένη είτε η διαδικασία του refine search, στο τέλος καταλήγουμε σε ένα γράφο, σε ένα πράγμα το οποίο εμφανίζεται περίπου έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι clusters από ομαδοποιημένες πληροφορίες που έχουν εν δυνάμει links ισχυρής σχέσης μεταξύ τους. Είτε πρόσωπα, είτε πράγματα, είτε περιοχές, είτε οικονομική πληροφορία. Αυτά τα clusters, λοιπόν, είναι το αποτέλεσμα που δίνει το δικό μας σύστημα. Και τα clusters αυτά, ο αναλυτής των τελικών χρηστών μπορεί να τα χειριστεί έτι περαιτέρω και να κάνει εικασίες και να χρησιμοποιήσει κάποιο cluster ως έχει ή να του προσθέσει κάποιο κόμβο. Αυτή την πράξη βλέπετε εδώ πέρα, προσθέτει κάποιο κόμβο επειδή έχει covert πληροφορία πρόσθετη. Και στο τέλος της ημέρας όλα αυτά καταγράφονται σε ένα log file και δεν σβήνονται ποτέ. Είναι μια απέτηση που έχουμε πάρει από όλους τους τελικούς μας χρήστες. Παρόλο που μπορεί να μην εμφανιστεί χρήσιμη, βλέπετε εδώ ότι το delete δεν σβήνει πλήρως το cluster αυτό. Το κρατάει εκεί στο log file, το κρατάει στο persistent database που έχουμε σαν υποστηρικτικό εργαλείο. Και εδώ κλείνω την παρουσίαση, είμαι στα 14,5 λεπτά. Κλείνω την παρουσίαση δείχνοντάς σας ένα πρόσθετο εργαλείο που δίνουμε στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος, το εργαλείο του face matching. Προφανώς ψάχνοντας το crawling μας που κάνουμε στο διαδίκτυο και στην κυβερνοχώρο, βγάζουμε και πολυμεσική πληροφορία. Ακουστική, βίντεο, εικόνες. Και προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε αυτή την πολυμεσική πληροφορία που βγάζουμε από το ανοιχτό διαδίκτυο ή από τα social networks, να την ταυτοποιήσουμε με πληροφορίες που έχουν οι τελικοί μας χρήστες, οι φίλοι μας που κρατάνε κάποιες πληροφορίες. Και εδώ είναι το matching. Προφανώς εδώ το matching προέκυψε από πληροφορίες που δεν, και πρόσωπα που δεν έχουν κάποια προστασία. Είναι πρόσωπα από το Star System της Βρετανίας. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη, σας κούρασα. Ευχαριστώ και πάλι τους διοργανωτές για την ευγενική πρόσκληση. Γεια σας. Ακούσαμε πολλές και σημαντικές πληροφορίες, καινοτόμες δράσεις. Μεγάλωσαν, θα έλεγα, τις προσδοκίες μας. Αν και, όπως είπαν οι ομιλητές μας, οι προσδοκίες πρέπει να είναι στο μέτρο του εφικτού. Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο, ότι το Be Secure, Feel Secure είναι ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα.